Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τη γνωστή συνταγή της επιτυχίας. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Στη ρύθμιση των ήχων, το θέλω να γίνουν χαλίφιστες του Καλύφη στο production. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή απλά καλείται 18133. Έχουν πολυετή πείρα, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Εσείς έχετε μπροστά μόνο την άδεια κυκλοφορίας και σε ένα λεπτό έχετε την οριστική διαγραφή του οχήματός σας τηλεφωνώντας στο 18133.
9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340 Μετρόπολη σε 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Και να υπενθυμίσω ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, η οποία επανέρχεται με μία ακόμη υπερπροσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ. Η τιμή αυτή δεν υπάρχει, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι είναι η κορυφαία της αγοράς. Περισσότερα οι φίλοι οδηγοί ταξί στο 23 15 96 5 96 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το αλφακτέο. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και για σήμερα και με έναν διαγωνισμό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε τρία εισιτήρια κοστή για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνας Μύρνης. Γράφετε 9.55, γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54.344. α3, κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54.344. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης. Τι γίνεται? Ησυχία. Ησυχία. Ναι. Από... είδες σε Μάντσεστερ μήπως? Ναι. Είδες το 3-0. Ναι. Τι σου άρεσε? Τα ανεβάσματα των μπακ. Βρήκε όμως και τη χειρότερη στόχο που μπορούσε να βρει. Ας, δεν με νοιάζει εμένα. Έπαιξε και μπάλα, έκανε και θέαμα, έκανε και άμυνα, καλή, μια χαρά ήταν. Έκανα λαϊκό δικαστήριο εκείνη την ώρα και στο μαγαζί είχαμε και το παιχνίδι χωρίς ήχο. Ναι. Και αφού κάναμε λαϊκό δικαστήριο, βλέπαμε και το μάτς χωρίς ήχο. Και καταδίκασε τον εαυτό σου? Δίκασα τον εαυτό μου. Τον καταδίκασες? Όχι, δεν με καταδίκασαν, οι Ηρακλήδες με καταδίκασαν. Σύμπτωση? Όχι, καθόλου σύμπτωση. Δικαίως ή άδικος? Δικαίως. Γιατί τώρα σε αυτό? Επειδή το παρακολούθησα και καλό να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Κοίταξε να δεις, είπα αθώος ή ένοχος ο Ραπτόπουλος για την κριτική που κάνει στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. 65% αθώος για τους Αριανούς, ναι. 65% αθώος για τους Παοξίδες. Πάρα πολύ ωραία. Και 47%, 46% αθώος, άρα ένοχος για τους Ηρακλήδες. Σωστό είπες για τους Ηρακλήδες. Γιατί τους βγάζεις σωστούς που σε καταδικάσανε? Αφού καταδικάσανε, είναι σωστοί. Ναι, γιατί ρε παιδί μου τους δίνεις δίκιο? Γιατί τους δίνω δίκιο? Ναι. Πιστεύω ότι αν πήγαινε οποιοδήποτε άλλος παραγωγός ή δημοσιογράφος, θα έπαιρνε μόνο 5%. Εσύ θα έπαιρνες 5% ή 4 ή 7. Υποθετικά μιλώ. Περίμενε. Το ότι πήρα εγώ 46% αθώος είναι για μένα ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Γιατί οι πιο οργισμένοι από πλευράς, πώς το λένε, δημοσιογράφων, παραγωγών, οπαδοί, φίλοι, είναι του Ηράκλη. Δηλαδή αν βάλει οποιοδήποτε εκτός από μένα που έχει εκπομπή στα μίντια, είτε είναι δημοσιογράφος είτε είναι παραγωγός, οποιοδήποτε, το εννοώ αυτό, αν θα πάρει 3% αθωωτικό στο ποσοστό, θα είναι μεγάλη επιτυχία, ή 5%. Το ότι πήρα εγώ 46 από τους Ηρακλειδείς είναι πάρα πολύ επιοικέστατο, θα έλεγα. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή αν κάνετε εσείς, άμα πας εσύ και σε κάνουν, θα σε βγάλουν 95% ένοχο οι ίδιοι Ηρακλειδείς. Έτσι νομίζω εγώ. Αν θες, αν τολμάς, κάντο. Βγάλε στο Facebook και σε αυτά τα δίκτυα που βγάζετε και τα λοιπά, να ψηφίσουν. Έχουν δίκιο λοιπόν οι Ηρακλειδείς να με βγάλουν ένοχο και έχουν δίκιο να έχουν παράπονα. Έχουν δίκιο να έχουν παράπονα και έχουν δίκιο αν βγάλουν όλους εσάς με μεγαλύτερο ποσοστό ενόχους. Θα έχουν απόλυτο δίκιο. Κάνεις αυτοκριτική αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Κάνω αυτοκριτική και κάνω και σε εσάς κριτική. Αυτό λέω εγώ. Μην κάνεις εμάς κριτική. Γιατί να μην. Γιατί φοβάσαι την κριτική? Ο φόβος της κριτικής είναι ο θάνατος του ταλέντου. Να το ξέρεις αυτό. Την ίδια μπουρδα την έχεις πιο 8 μήνες. Ναι, να μην φοβάσαι την κριτική. Όποιος φοβάται την κριτική. Εντάξει. Δεν τη φοβάμαι. Να πάτε να κοιμηθείτε κάτω από τα μαξιλάρια. Άμα δεν τη φοβάσαι, τότε να μην λες. Να μην με κρίνετε εμένα. Είπα να με κρίνουν. Ναι. Τώρα πριν από δευτερόλεπτα είπες. Μην κάνω κριτική. Δίκιο λοιπόν η Ηρακλειδής. Για όλο αυτό το συνοθήλευμα το δημοσιογραφικό, δίκιο Ηρακλήδη. Για τον εαυτό σου μιλάς. Ναι. Άσε το δημοσιογραφικό. Άσε τώρα, εγώ θα πω αυτά που θέλω εγώ.
όλο το δημοσιογραφικό συνοθήλευμα εναντίον του Ηρακλή, τα τσατσιλίκια με τον Πάο και τον Σαββίδη, το διορισμό του κ. Παπαθανασάκη τη ΕΚΑΠ, τη Μούγκα, όλα αυτά. Σοβαρά τώρα το διέρισαν, γιατί νόμιζα πλάκα για κανένα. Καλά, ρε κόκκινε. Εσύ ξυπνά το πρωί, α πούμε, και βλέπει τα αστέρια και κάνει. Ναι, ρε, φιλοσοφία. Ναι, άκουσε, είπε, ξυπνά το πρωί και βλέπει τα αστέρια. Βλέπει τα αστέρια. Τώρα, ή ναι, πολύ προκομμένο θε να μου παρουσιάζει, δηλαδή ότι, ότι ξυπνάω χαράματα. Πάνε στα άλλα θέματα. Ή έκανε την κέλα τη ημέρα. Έτσι, έτσι. Ξυπνάω πρωί και βλέπω τα αστέρια. Ναι. Παίξε μπάλα, τελείωνε. Μπα αργά σαν το βαρδάκι. Άιτε. Μιλούσα. Έχουμε δύο αργού στο Μετρόπολη. Το βαρδάκι και εσένα. Καλή χρυσή, τίμη, αυτή, το πάτε το άλλο, το έργο, ντίζελ, δεκαετίας του 80. Κουρκα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 ρ. 0,120 δευτερόλεπτα. Έλα, τελείωνε, άιντε. Άιντε, αηδίες τώρα. Άιντε. Εσύ δεν έχεις βαρεθεί να λες τα ίδια. Όχι, δεν έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια. Εγώ έχω βαρεθεί να τα ακούω. Άμα βαρεθέσεις να τα ακούς, μην τα ακούς. Πες κάτι καινούριο. Έλα. Πες κάτι καινούριο. Έλα, αργέ, πάμε. Καλύτερα αργός παρά βλάκας. Σωστό. Όπως το αξιολογείς εσύ. Λέγε. Λοιπόν, ναι, ο Νιώπας μου είπε ότι στείνει αγώνες. Εσένα? Όχι. Σε ποιον? Το Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Ωραία. Θες να τελειώνουμε με τον Καλαϊτζίδη? Να τελειώνουμε. Ναι, γρήγορα. Να του πω εγώ μια συμβουλή. Πες. Μη βγάζεις το Ρομπέν το Δασόν αν δεν είσαι ΠΑΟΚ σε αυτή την πόλη. Τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο εκτός από ΠΑΟΚ είσαι σε αυτή την πόλη και πας να βγάλεις στημένα ιστορίες για αρκούδες, θα σε κατατροπώσει το σύστημα το δημοσιογραφικό. Θα σε βγάλουν τρελό, θα σε βγάλουν βλάκα, θα σε βγάλουν ανόητο, θα σε βγάλουν ηλίθιο, θα σε βγάλουν καθυστερημένο. Αν το πει αυτό, ξέρω εγώ, κάνα του Παοξή, θα είναι ήρωα, μακεδονομάχο, γροθιά στο κατεστημένο, άπρεκαρτ να πούμε στην αλητία κτλ. Τελείω και παύλε. Γκουτ, πάει παρακάτω. Δηλαδή, α, είμαι, είπε ο Νιώπα και με έκανε ο Νιώπα. Και είναι και αντιεπικοινωνιακό. Πάει μετά από ήττα και βγάζει για στημένο αγώνα. Βάλ του 3-0 του Νιώπα. Στείλ τον στα κάγκελα και πες αυτή η κουφάλα ο Νιώπας με είπε να στήσω τους αγώνες. Μετά από νίκη, όχι μετά από ήττα. Αυτά έχεις να πει. Δηλαδή. Θα του πούνε τώρα του Καλαϊτζίδη και δικαίως. Καλαϊτζίδη μου, τώρα είσαι 4 πόντους από τη ζώνη του υποβιβασμού, 3 και 10 βαθμούς, 8 βαθμούς από τη ζώνη που ανεβαίνει κατηγορία. Τα λες για άλλοθι. Αυτό είπε ο Βλαχόπουλος προηγουμένως. Άμα ήταν κανένας, ξέρω εγώ, Παοξής, θα τον έγλυφε ο Βλαχόπουλος. Λέω εγώ. Ή να τον έγλυφε ο Μπούζος, ή εγώ, ή εσύ. Ή οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος ή παραγωγός. Τώρα που είναι 3 βαθμούς από τη ζώνη, δεν μπορεί να τον φουν. Και να θες να τον κάνεις αβάντα, α, εγώ θέλω να τον κάνω αβάντα, τι να πω. Τι να πω, ότι παίζει το 4-4-2 με τους γέρους. Όχι. Λοιπόν. Τους ζήτησε κανείς να βρίσκεται. Απ' την άλλη, να του πω του Καλαϊτζίδη ότι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, εδώ το ζουράρι θα βγάλουν αθώο. Κρίμα είναι, είναι γέρος, είναι και εσύ τα έλεγες. Έχει ο καημένος γέρος. Τι γέρος είναι ο Ρτεμπελχανάς? Γέρος είναι. Τα παιδιά των λουλουδιών εκεί πέρα μυρίζανε τα θιάματα, να πούμε, εκεί στη Γαλλία. Γέρος είναι, τον αθώνεις. Άιντε βρε, τελειώνετε βρε, άιντε τα μεσημεριάτικα. Πάρ' τα θέματα. Καλαϊτζίδης είπε ο Νιώπας. Θα το βγάλουν τρελό. Και στη μένα να είναι και εμείς στη μένα να είναι, πάλι τρελό θα τον βγάλουν. Γιατί ο εισαγγελέας ποτέ στην Ελλάδα δεν θα βγάλει κανέναν φυλακή να πάει. Είναι όλοι μια χαρά. Είτε τα στείλουν είτε τα στείλουν. Εσύ τι λες, δεν στείλουν, δεν μας. Εγώ από το 77 που παρακολουθώ την επανομή που ήταν ο πατέρας προπονητής, στημένα βλέπω. Τι δεν έχει στημένα. Εκεί δεν είσαι πλούσιος. Τι δεν είμαι. Γιατί δεν είσαι πλούσιος. Γιατί είμαι πλούσιος. Είσαι εσύ που ήταν ο παπάς σου στην εκκλησία. Γιατί κοίταξε αυτή την ιστορία με τα στημένα. Άσε μας ρε κόκκινε τώρα. Εύκολα τη δεν είσαι πλούσιος. Τι φτωχός είμαι δηλαδή, πεινάω. Πολύ εύκολα. Τι με έχεις δηλαδή, γερακέντητος είμαι. Δεν έχω σπίτι να μείνω, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αν πάθω ένα έβραγμα, δεν έχω να δώσω 3.000 ένα κολόγιατρο να μου ανοίξει τις αρτηρίες. Τι θα δει, δεν είσαι. Σου λέω, βλέπω στη μένα. Δεν είσαι πλούσιος. Δεν είσαι πλούσιος. Σερσερί. Θες να κάνεις τον Καλαϊτζίδη, αβάντα κακό θα του κάνεις κι εσύ. Άντε. Αυτό είναι. Είναι πάω ξύστρο Καλαϊτζίδης. Όχι. Όχι. Τελείωσε. Δεν έχει. Θα τον αντιμετωπίζουν σαν σαφελό. Ότι είναι χαζός, είναι τρελός, είναι ανισόρροπος. Όλο το σύστημα θα το βγάλει χαζό. Εγώ την κριτική στον Καλαϊτζίδη στην μπάλα πάνω θα του την κάνω. Είτε είναι φίλος μου είτε δεν είναι. Θα τα ακούει. Όπου με ανεβάζει τον Αμαραντίδη 45 μέτρα με το 1-0 5 λεπτά πριν τελειώσει το μας. Θα τα ακούει. Αλλά στο άλλο του λέω, έμπλεξες. Μην ασχολείσαι. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Άμα ήσουν, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚΣΙΣ, ήρωας. Γροθιά στον κατεστημένο. Κάπρεκαρ στην αλητεία. Εμείς εδώ οι Μακεδονομάχοι. Τα στημένα. Πού πάει σε Καλαϊτζίδη, με τι background από πίσω. Με τους καλαμαριώτες που είναι στα νεκροταφεία πεθαμένοι και έχουν λιώξει τα κόκαλά τους και δεν έχεις από πίσω λαό. Ποιον.
Με το Λιζαραζού, το Λιζοζιζού, πώς το λένε. Με το Κουρέα να πούμε. Πού πας. Έχεις κανένα ακόμα καμιά ιστορία από πίσω, κανένα ισχυρό αυτό. Λαό έχεις. Πώς πας. Έχει μια πολύ νοικοκυρεμένη. Βράσει την νοικοκυρεμένη. Άσε τι, τι έχεις από πίσω, background. Νοικοκυρεμένη. Ποιον, εάν έχει το Μελισσανίδη, να ορμήξω κι εγώ μαζί. Τον έχει, είναι μαζί. Εσύ έλεγε ότι τον έχει. Άμα τον έχει, καλά κάνει και τα λέει. Στη Θεσσαλονίκη δίκιο δε αύριο. Τελείωσε. Θα το βγάλουν χαζόν. Τέρμα. Και θα βρούνε, και σωστά θα βρούνε, τώρα που η ομάδα του είναι 4 πόντους από τη ζώνη και όχι 2 πόντους από την κορυφή. Λέω γιατί βγαίνεις και τα λες τώρα. Έτσι θα του πούνε. Τέλειωσε το θέμα. Πιάσε άλλο θέμα. Αν θες να το αναλύσεις διαφορετικά, εγώ θα σε ακούσω. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Από τους φίλους οι οποίοι εντοπίζουν κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές, θα το πω για μία ακόμα. Γιατί πες το, γιατί είναι πιο. Με αφορμή το μήνυμά του. Καλησπέρα, παιδιά. Facebook. Καλησπέρα, παιδιά. Συνεχίζει να υφίσταται κακός προγραμματισμός μεταγραφών. Πήραμε αριστερό μπακ που θα είναι έτοιμο σε ένα μήνα. Δεν θα είναι ούτε σε ένα μήνα. Επίσης, πόσο κακός προγραμματισμός είναι αυτός με το Μολέντο. Ναι. Επειδή το αριστερό μου πλάσμα τα πιάνει με τη μία, το συνάδελφο τον είχα ρωτήσει την υπογραφή του Μολέντο, την πήρε ο ΠΑΟΚ. Όχι. Άρα λέω θα αργήσει να πάει η ιστορία. Ωραία. Το βλέπετε τώρα. Μακάρι να μην έρθει ο Μολέντο στον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα η οποία είναι δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη πάει να πάρει center back. Μια ομάδα που είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη πάει να πάρει center back. Και δεν παίρνει εξάρι που είναι ανύπαρκτο στα εξάρια να χτίζει από πίσω και δεν παίρνει οχτάρι που είναι ανύπαρκτο στα οχτάρια. Φυσικά έχει δίκιο και ο κόκκινο και ο ακροατή που στέλνει εδώ. Τι να τον κάνετε το center back, καρνίβαλι. Τι να τον κάνετε το center back. Έχετε το Μαλεζά με Άριστα το 17. Έχετε τον Κρέσπο με Άριστα το 17. Έρχεται το Βαρέλα με 8. Ο Μπούγκουρα δεν κάνει για τον Μπάοκ. Αν το δώσετε σε καμιά β' εθνική, σε κανένα πλατάνη, με τον Αποστολόπουλο να παίζει. Πήρατε ένα αριστερό μπακ Ιανουάριο που θα είναι έτοιμο το Μάρτιο. Σιγά μην είναι έτοιμο. Θα πλακώσει και του γύρου στο γιώτη. Θα βγάλει χολυστερίνη, πάθει κανένα έμφραγμα πριν φύγει από την Ελλάδα. Πάρει κρέμε και ριζόγαλα και αυτά και ποτά. Εκείνη η κεφάλα το που είναι 40 τόνου θα γίνει 50. Πήρα ένα αριστερό μπακ. Θα παίζει ο Βιερίνη. Αν υπάρχουν φίλοι προσκύμενοι στον Πάοκ όπω η Κέρκυρα και ο Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει δύο ντέρμπι. Δηλαδή ο Σαββίδης λέει: εγώ είμαι εδώ, πάρτε και δύο μάτσες εσείς. Τι να σας πει άλλο. Το άλλο το καθυστερημένο που έχετε για προπονητή εκεί, προπονητικά εννοώ καθυστερημένο. Θα πει: πάρε μου δύο μάτσες. Τι να σε κάνω. Και επίσης το στίγμα, κύριε Γραμμένο, γιατί τον πέναλτι δεν το έδωσε στα Γιάννενα. Κύριε Κανελάκη, εμείς θέλαμε να κάνουμε μια εξυγίανση. Ναι, προφανώς θέλατε να κάνετε εξυγίανση, κύριε Κραμμένο, αλλά εδώ το θέμα είναι. Κύριε Κανελάκη, σας παρακαλώ, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε στον ΠΑΟΚ στίγματα ότι είναι ο Χαλίφης. Εμείς θέλαμε μια διαιτησία 50-50. Ήρθε λοιπόν μια σφαίρα μέσα σε ένα φάκελο και το πέναλτι δεν δόθηκε. Ναι, προφανώς θέλατε να πείτε. Τελείωσε. Τι να σε πω άλλο, το λέω έτσι κωμικά για να μην το πω έτσι σοβαρά και γίνει φασαρία. Άλλα θέματα. Κύριε Κανελάκη. Μου που κοιμήθηκαν όλοι. 5 και 4. Τέβγαζε το γραμμένο. Πάει. Λέγε. Κωστή, σωστά λες ότι ο Πατριώτης Σαββίδης την έκανε μούγκα για το συλλαλητήριο. Την Κυριακή που παίζει πάω καπόλων 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι σύνδεσμοι τι λένε, γήπεδο ή συλλαλητήριο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σου αρέσει το ερώτημα. Ναι. Mm. Οι σύνδεσμοι όμως μέσα δεν είναι ο Μανάβης και ο Νικόλας που ήταν μία φωνή. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ, άλλοι είναι αριστεροί, άλλοι είναι δεξιά, άλλοι έχουν Αλβανούς μέσα, άλλοι έχουν Κούρδους, άλλοι έχουν Χρυσαυγίτες, άλλοι έχουν αριστερούς. Είναι ένα χαρμάνι τη βλαμάρα. Δεν έχει ενιαία φωνή ο σύνδεσμητής του ΠΑΟΚ. Έχει πολλές φωνές. Και αυτό ήταν ο στόχος του. Όταν φάγαν το Μανάβη τότε, τα κόμματα, έτσι η εξουσία φοβότανε το λαϊκό κίνημα του ΠΑΟΚ γιατί είναι μεγάλο σε αριθμό, μην είναι και ενιαίο. Προτιμάνε ένα λαό ο οποίο ήταν διασκορπισμένο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από έναν λαό μικρότερο σε μέγεθο που είναι ενιαίο. Εσύ που θα ασχοληθεί με την πολιτική και θα γίνει δήμαρχο Τούμπα, και εμένα θα με έχει βοηθό να σου κρατάω τη τσάντα να πούμε, αυτά πρέπει να τα πιάνει, ρε! Σαν χλαμάρα! Μόνο του, θα λέει, μόνο του. Θέλω να μπει ειλικρινά. Θα μου δώσει λίγο από αυτό που πίνει. Τα βράδια το πίνω. Πίνω αυτό το Μάστερ και βασιλικό πορτό παίρνω. Κοιμάσαι καλά. Κοιμάμαι τέλεια. Το βράδυ παίρνει βασιλικό πορτό. Όχι, ρε. Τώρα το πρωί πριν την προπόνηση, άμα πάω. Θα τριβούσε κανένα τρόπο. Όχι, ρε, παιδάκι μου, γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να παίρνω συμπληρώματα διατροφής.
Αντί να παίρνω whisky και ξέρω εγώ σαβούρα να τρώω, δηλαδή, παίρνω λίγο. Απαγορεύεται να πιει δύο ποτηράκια whisky. Άμα πιω δύο ποτηράκια whisky και πάω στη δουλειά και κοιμάμαι, πώς θα τα πιω τα ποτηράκια του whisky. Απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται, καλό κάνει. Αλλά εγώ μόνο το Σάββατο μπορώ να πιω το βράδυ άλλο δύο ποτηράκια whisky. Πίνει δύο ποτηράκια whisky, την άλλη μέρα το πρωί παίρνει και το βασιλικό παλτό. Ναι. Το κακό που είναι. Δεν σου είπα ρε φίλε, αν μ' αρέσει το whisky θα το πιω. Αν δεν μ' αρέσει, τι να το πιω. Είμαι τύπο που δεν μ' αρέσει το αλκοόλ. Αρκεί να μην οδηγεί. Πώς το πες? Αρκεί να μην οδηγείς. Και να μην έχεις πιάσει το αυτό, όπως το λένε. Μικρόφωνο. Φαντάζεσαι να πίνει και άλλα δύο ουσκάκια ο Βαρδάκης και φώναζε τον, πώς το λένε, τον άλλο το φελό εδώ πέρα, τον υφυπουργό. Πού θα ήμασταν τώρα, έξω από, την Αϊθαράπη, ακορντεόν εγώ, κιθάρα εσύ. Αμάτος. Άστο το ποτό, μην το πίνετε, μου δεν το σηκώνετε. Ο ένας ήταν κουφός, δεν άκουσε, ο άλλος ήταν αργός, δεν είδε. Άστο να πάει στο διάλογο, πάμε στα θέματα, τελείωνε. Δεν με απαντάς τώρα. Τι να σε απαντήσω. Παίζει ο Ηρακλής την ίδια ώρα. Ποιο παίζει? Παίζει ο Ηρακλής την ίδια ώρα. Ο Ηρακλής θα πάει στο συλλαλητήριο, αυτή είναι ακροαριστερή. Γήπεδο ή συλλαλητήριο. Ηρακλειδή. Γήπεδο, τι συλλαλητήριο, αφού οι κομμουνιστές. Εμένα μου λέγανε παιδιά ότι θα πάνε και στο γήπεδο και στο συλλαλητήριο. Και οι Ηρακλειδίες, αφού είναι κομμουνιστές, πώς θα πάνε στο συλλαλητήριο. Αφού μου είπαν θα πάνε και στο συλλαλητήριο. Να πάνε τότε να πάνε σε ένα κοινωνιολόγο, να του κάνει ένα check-up εκεί πέρα. Αυτό μου λέγανε στο γήπεδο τώρα, γιατί μου λε παραδείγματα. Ποιο γήπεδο? Στο Καθατζόγλιο. Πότε πήγες? Την Κυριακή. Ποιο μάτσε? Έλα ρε τώρα. Ηρακλής 4-0 με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Τρεις ώρα, άρα τον Μπάουκ δεν τον είδες. Τον είδα μετά. Πότε, πού τον είδες μετά? Τον είδα μετά. Πού τον είδες μετά? Τον είδα μετά. Σε ποιο κανάλι? Στην Νόβα. Σε τι ώρα το επανάληψη? Το βράδυ. Τι ώρα? Αργά. Ώρα, να ξέρω. Μην κάνεις τη χειρονομία της κίνησης αυτής. Πες, δεν είδα τον Μπάουκ. Ούτε πήγε σε Καφτατζόγλιο, πλακώθηκα στα Ουίσκια εκεί πέρα. Τον είδα. Γούρολωσε το μάτι μου. Τον είδα εκεί που δεν υπήρξε ούτε κίτρινο φανάριο. Λοιπόν. Εντάξει. Βασίλης Σχιζοδήμος. Είσαι ασύλληπτο σώμα, αλλά έχεις και καλό τέρι. Σχιζοδήμος Βασίλης. Έτο μου το Βασίλη. Τι βιαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Ενοχλητικός διαπολίτης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον εκάστοτε Τεμολέντο, όχι γιατί έχει ανάγκη τον παίκτη σαν παίκτη κυρίως, αλλά για το λόγο που και ο Ολυμπιακός παίρνει τον Ιγκόρ από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα ξέρεις και δεν τα λες. Στην Ελλάδα ζούμε. Λέει δηλαδή τον παίρνει τον αυτόν για να πάρει το μάτς. Σας ρωτάω κάτι, ρε παιδιά. Ναι. Καλή σκέψη του ενοχλητικού νεαπολίτη. Από αυτόν τον τρόπο που κινείται ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά. Ναι. Και πάει πιο αργά από την καθυστέρηση. Ναι. Δεν ενοχλείστε? Δηλαδή δεν παίρναν παιχνίδια? Όχι, ρε, δεν ενοχλούνται. Αφού βλέπουν την Κέρκυρα φιλική, τον Ατρόμητο φιλικό, τα Γιάννενα φιλικά. Θέλουν δύο ντέρμπι να τα πάρουν. Αν σκαλώσουν στα ντέρμπι, τότε θα ξυπνήσουν οι παοξίδες από τον λίθαργο τον ποδοσφαιρικό που ζουν και θα μπορεί. Αρχίζουν να καυγίζουν. Όσοι για τόσο Ηρακλειδής, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει Ηρακλειδέα στο συλλαλητήριο, αφού είναι όλοι αριστεροί. Είναι κουμουνισταράδες. Ακροαριστερά στοιχεία. Δηλαδή, πώς εγώ που θα πάω και οι υπόλοιποι. Εσύ είσαι. Εσύ τι είσαι? Εσύ είσαι και κουμουνιστής, είσαι και Ηρακλής. Και δεξιός. Είσαι και με τους παπάδες που είναι ακροδεξιοί. Ναι. Αλλά οι παπάδες που είναι ακροδεξιοί και τα φτιάξαν με την κυβέρνηση, είναι τώρα και οι αριστεροί που τα φτιάξαν με τους παπάδες. Είσαι όπου σε φυσάει ο άνεμος. Προηγούμε τη εποχή μου. 100%. 100%. Άρα προηγούμε τις εποχές. 100%. Άρα δεν υπάρχουν. Αυτά κόμματα... που έλεγες πάντως, ότι η εκκλησία ήταν αντιστασιακή, καταρρύπτεται με το ρεπορτάζ που σου έχω δώσει το 45. Βλακίες. Όχι, καθόλου βλακίες. Εμείς σκοτωνόμασταν κάτω και εσείς φυλάγε, ο Χίτλερ φύλαγε τις εικόνες του Αγίων Όρος. Εσύ το. Εγώ αυτό που λέω. Ήσουν σε αέρινη μορφή. Ναι, και εσύ όταν γεννήθηκε ο Χριστός και εσύ ήσουν σε αέρινη μορφή. Εγώ δεν. Και όταν αναισθήθη ο Λάζαρος και εσύ ήσουν σε αέρινη μορφή. Δεν είπα ποτέ. Δεν. Και όταν κλέψαν το πρωτάθλημα του Ηρακλή και εσύ ήσουν σε αέρινη μορφή. Τι πάει να πει. Λοιπόν, τα διάβασε κάπου. Άκου τώρα. Γλύφοι του Ηρακλή κλέψαν το πρωτάθλημα, λέει του Ηρακλή. Τώρα το κλέψαν, ναι. Πριν έλεγε ότι ήταν κορόιδα και τώρα λέει ότι το κλέψαν. Δεν τρέπεσε λίγο. Μπορεί να στηθήκατε κιόλας εσείς, γιατί είστε οι γνωστοί στις σηματείες. Πετάξατε τις πέτρες για να πάρει το πρωτάθλημα άλλος. Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει τι έγινε εκείνη την εποχή? Δεν ζούσαμε. Δεν ξέρουμε, δεν υιοθετούμε, δεν γνωρίζουμε. Λέγε. Ίσο δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έλα! Λοιπόν, Α3 κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Ναι. Θα δώσουμε 3 εστήρα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα. Ήρθε κανένα εστήριο? Δύο. Εντάξει. Η Ελένη και ο Γιώργος, δεν λέω επιθετά στο τέλος, γιατί. Μία Ελένη και ένας Γιώργος στείλαν σε μια εκπομπή που έχει τέτοια χρωματικότητα, δύο εισιτήρια να πάρουν. Ποια χρωματικότητα έχει η εκπομπή, λέει. Δεν είναι αρκετά καλή. Έτσι τη μετράνε. Καράφλα, μια χαρά κόσμο έχει ο Απόλλων, αλλά σε ξέρουμε, λέει. Κράζεις Απόλλων και γλύφεις τους άλλους.
Κράζω Απόλλων. Είναι ο γλύφτης, δεν είναι γλύφτης, είναι ο γλύφτης. Κράζω τον Απόλλωνα. Ναι. Επειδή λέω ότι δεν γουστάρω να παίζει το 4-4-2 κάθε φορά, επειδή ο κόκκινος δεν ξέρει μπάλα και εσείς που δεν ξέρετε να κρίνετε μια ομάδα. Δεν είπες αυτό. Δύο λάθη μαζεμένα έκανε. Τι απες να μάθω. Λες ότι με αυτούς τους χαφ που έχει δεν μπορεί να παίξει το 4-4-2. Όχι, δεν μπορεί. Είναι ουτοπικό, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Άρα αυτό που πες. Και όταν κερδίζει 1-0, ποιο είναι το λάθος. Βάλε ένα τρίτο χαφ. Το τρίτο στόπερ δεν μπορεί να το βάλει γιατί του τραυματίστηκε. Δεν κάνω κριτική. Αλλά μην ανεβάζει τα μπακ τόσο ψηλά, του Λιόνιδες και τον αργό τον Αμαραντίδη. Κάτσε πίσω, πάρ το 1-0. Σώσου. Μάγκες, καλησπέρα. Η απόδειξη ότι ο Πανετολικός δεν είναι παράγκα ήταν το σημερινό άκυρο στην ΑΕΚ και αδανισμό του Ανετόπουλου. Συν το ότι έχει τις περισσότερες κάρτες στο πρωτάθλημα. Φίλε, μπερδεύεται κανείς. Άλλο. Άλλο. Παρακάτω. Ο Φώτης στέλνει έξυπνο μήνυμα, είδε τον ΠΑΟΚ στο Ηρακλής TV. Ναι, όπως εσύ, ψευταρά. 40 ψεύτη, ψευτοθόδωρε. Ψεύτης δεν είμαι. Τι δεν είσαι ψεύτης, ρε. Είδες ένα μάτσο το οποίο δεν το έδειξε τηλεόραση. Το Ηρακλής TV, πώς το είδες. Να χρησιμοποιείς ό,τι θέλεις να προσπαθείς να με κλεβάσεις. Τι προπαθείς, ρε. Πες δεν το είδα. Ρε, δεν κακό. Πες δεν το είδα. Με το ζόρι, ό,τι έχεις εσύ. Άλλα θέματα. Δεν αμαλώνω. Δεν αμαλώνω μαζί σου. Πάμε. Εσύ Θανάση. Μύρε κόκκινε με το Facebook. Μύρε κόκκινε με το Facebook. Πιάσαμε τσιμισκή πρώτη Δευτέρα πάλι. Άστο το Facebook. Άστο το Facebook. Ο εχθρός είναι στα απεργία και στις τράπεζες. Αδιάφορο το όνομα της Μακεδονίας. Παναγιώτης, Ανταρσία και Σαριανή. Είναι αυτός από την Ανταρσία τοποθετείται. Λέει, οι τράπεζες είναι οι εχθροί μας και όχι οι Σκοπιανοί. Έχει δώσει αληθείας. Παρακάτω, άλλο, γιατί το κλεβάζει τον Ανταρσία. Αυτός που το λέει. Ναι, Ηρακλειδέας μπορεί να είναι. Όλοι να κλειδί σαν ταρσία. Είναι. Του να είναι ό,τι θέλει. Άντε, μην του κολλά και έρθουν και σε κάνουν παούλο να πούμε. Να έρθουν. Άντε. Ρωτάω κάτι. Έχει κάρτα που συναλλάσσετε για τι πληρωμέ, ναι ή όχι. Γιατί άμα είναι υποχρεωτικό, έχει. Εσύ δεν έχει. Εσύ είπε ότι δεν πληρώνω. Έμφυα. Πληρώνει, έμφυα. Πληρώνει. Του άλλου έλεγε μην πληρώνει. Μπορώ να μιλήσω με το φίλο. Ναι, μίλα με το φίλο. Έχει λέει κάρτα. Ο εχθρό είναι αυτό. Ναι, λοιπόν. Ναι. Και πώ αντιμετωπίζει τράπεζε με τον πόλεμο και ποιο είναι ο πόλεμο που κάνει. Θα σου πω εγώ ποιο είναι ο πόλεμο. Θα σου πω εγώ. Εντάξει, ναι. Γιατί ναι. Πάει καλέ μου φίλε που πιστεύει στην Ανταρσία ναι. Ότι πίσω από το όνομα. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά ωφέλη στα ναι, οποία είναι ναι. Μέσα και οι τράπεζες. Μπράβο. Παρακάτω. Όχι. Άδικο το έργο. Θες αντίσταση στις τράπεζες. Άδικο. Όχι άδικο. Εγώ έκανα αντίσταση. Δεν το τι λέω. Έκανα στις τράπεζες αντίσταση. Ναι. Πώς. Τα πήρες τα λεφτά σου και τα βάλες. Πώς. Πώς. Έβαλες όχι. Πώς. Τις 13 μέρες που έχεις. Πριν 15 μέρες. Πριν 15 χρόνια. Συγγνώμη. Τηλέφωνο. Θα έχουμε δάνεια να σα δώσουμε. 4 ώρα. Τη μαμά σου το ΕΔΙΟ. 3,5 ώρα να σα δώσουμε μια αυτή. Τη θιά σου. Τη αδερφή σου. Αντίστοιχο. Ναι, αντίστοιχο. Εσύ όμω, άμα θέλει να κάνει το φιγουρατσί γιατί είσαι και φιάκα με το πουρο, παρακαλώ, τι επιτόκιο είναι. Θα έρθει στην κουβέντα, θα ήταν και κάνα μωράκι εκεί που θα σε έπαιρνε τηλέφωνο, θα χαιρόσουν λίγο, πάρε τον Τηρεσία μετά από 5 χρόνια. Πώς κύριε έλεγα. Κόκκινε, ναι, είμαι ο Τηρεσία, 1,92 ύψο, 102 κιλά. Δεν σε γνωρίζω. Α, δεν σε γνωρίζω, κύριε. Τηρεσία λέω. Δόξα τω Θεώ. Α, δόξα τω Θεώ, ναι. Δεν σε γνωρίζω. Α, δεν σε γνωρίζω. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Κοπρόσκυλο. Πάμε σε διάλειμμα. Κοπρόσκυλο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες.
Μασούτης, εδώ για σένα με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, προϊόντα Head & Shoulders και All Spice, ένα συν ένα δώρο. Όλες οι πάνες Pampers Baby Dry, Premium Care και Pants 40% φθηνότερα. Lenore απορρυπαντικά, μαλακτικά και Unstoppables 40% φθηνότερα με τη Mass Card. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου έχετε 6% κέρδος με τη Μασούτης Visa της Eurobank. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonnet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonnet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Αφιγραντήρας Morris με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall. Μωρό μου. Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer, κλειδιά οτιδήποτε άλλο και αν θα χρειαστείτε. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έξω από το αυτοκίνητο, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, λουκέτα, ό,τι άλλο και αν έχετε, η λύση λέγεται Πετκανίτσα στο 85-27-27. Αλφα Μητρία κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54-3-44-3 εισιτήρια που δίνουμε. Μ' αρέσει ο Πιέρο γιατί βλέπει πώς επικοινωνούμε. Εμείς οι αριστεροί. Κόκκινη μεγάλη κουβέντα, έχεις δίκιο, λέει, αλλά πόλεμος είναι να σταματάμε τους πληστηριασμούς. Μία μορφή, μια μάχη είναι οι πληστηριασμοί. Πώς θα τους σταματήσεις τους πληστηριασμούς? Μέχρι τώρα πετύχαν πολλά τα παιδιά. Με τι, τι πετύχαν, θα τους κάνουν ηλεκτρονικούς. Λοιπόν, και τελειώνει η φασαρία. ΠΑΟΚ είμαι, τι να κάνουμε, όλοι έχουμε. ΠΑΟΚ είμαι, όλοι έχουμε λατώματα, φίλε μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή θέλω να έρθω να τα πούμε στη βραδινή εκπομπή. Με μένα στη βραδινή εκπομπή, δύσκολο. Με τον Κωστή, ναι. Φαλακρή λέει, μην πειράζει τον Κοκκίνο γιατί την μια κουβέντα είπε και, και έβαλε το Λεβέντη στη Βουλή. Και είπε ο Λεβέντης, είναι καλός ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Δεν είπε ότι με στήριξε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Δεν είπε μπράβο στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Είπε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Λεφτά έβγαλες από το Λεβέντη. Και καλοί άνθρωποι. Ρε, λεφτά καλούς ανθρώπους, ξέρετε ποιους λένε? Τους βλάκες. Τους βλάκες. Ή τους λακαμάδες. Άμπρο.
Δυστυχώς. Εμένα πολιτικός να έρθει να μου πει θέλω αυτό κτλ. Θα το πω. Όχι, εγώ το έκανα γιατί το αισθανόμουν. Εγώ δεν αισθάνομαι με τους πολιτικούς. Επειδή το συνάδελφο μας το κλέβασε πάρα πολύ, είχα πει την απόλυτη στήριξή μου και τη συγγνώμη μου, ναι, και τη μεταμέλειά μου μέσω του ψήφου μου. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, επειδή τους πολιτικούς τους έχω σε μια κατατάξη κάπου, αν έρθει πολιτικός και μου πει θέλω να με βοηθήσει κτλ., θα πω τι θα κερδίσω εγώ. Αλλά μπροστά θα μου, όχι μετά. Μπροστά. Το πολιτικό, άμα κάνει δουλειά και σε έχει ανάγκη, μπροστά του τα πάρει. Αν μπορέσει και του τα πάρει. Αλλιώς μετά τελείωσε. Ψάξε βρέστον. Εμένα ένας πολιτικός με χρωστούσε λεφτά. Τον έψαχνα 2 χρόνια, 2,5 είχε εκεί τους μπράβους. Είχε εκεί τους ασφαλίτες που το φυλάγανε, δεν μπορούσα. Μόλις να πούμε έφυγε από τη Βουλή, τον όρμηξα. Πάμε παρακάτω. Να διορθώσω ένα φίλο. Ναι. Ο οποίος στέλνει ένα ανέκδοτο, αλλά το στέλνει λάθος. Ναι. Το οποίο είναι σεξουαλικού περιεχομένου. Μη ρε κόκκινε με τα σεξουαλικού περιεχομένου όταν τα μιλάς. Τρώμε πρόστιμο. Άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας. Μην κάνεις ούτε χιούμορ. Για ούτε... κοιλιές θα μιλήσεις. Ούτε μιλήσεις. Είναι ένας τύπος. Μα πάει. Ο οποίος μπαίνει στο αεροπλάνο. Όχι αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Ούτε αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Μην το χαλάς. Αεροπλάνο. Μην το χαλάς. Ναι. Τώρα κάνει ζημιά. Μη ρε κόκκινε μια ώρα. Ανέκδοτο λέει. Τελείωνε. Ανέκδοτο ένα τέταρτο δεν υπάρχει. Λέγε. Κατά μαγική σύμπτωση κάθεται μια κυρία δίπλα το οποίο είναι σκέτη πορνοστάρ. Καλοφτιαγμένη, με τρομερό στήθος, με απίστευτο μίνι. Να μην σε ταπολόγω. Βλέπει ο κύριος αυτός, κομψός, σοβαρός, μπεσίλικας, ότι η κυρία διαβάζει ένα βιβλίο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει, κυρία μου, λέει, τι διαβάζετε? Λέει, ένα βιβλίο, λέει, πορνογραφικού περιεχομένου. Λέει, και από αυτά που διαβάζετε, λέει, τι έχετε καταλάβει μέχρι τώρα? Λέει, κατάλαβα, λέει, ότι οι Αιγύπτιοι, λέει, την έχουν μεγάλη την κοιλιά και οι Κρητικοί την έχουν χοντρή. Τελειώνει η πτήση, λέει, δεν συστηθήκαμε πώς σας λένε, λέει, αυτή η Μαρία, εσάς, λέει, Ιμπραήμ Σφακιανάκης. Και από αυτά που διαβάζετε, λέει, τι έχετε καταλάβει μέχρι τώρα? Λέει, κατάλαβα, λέει, ότι οι Αιγύπτιοι, λέει, την έχουν μεγάλη την κοιλιά και οι Κρητικοί την έχουν χοντρή. Τελειώνει η πτήση, λέει, δεν συστηθήκαμε πώς σας λένε, λέει, αυτή η Μαρία, εσάς, λέει, Ιμπραήμ Σφακιανάκης. Ηλίθιε. Κατάλαβες? Όχι. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Ναι. Γελάει άλλο ο κόσμο, έξω από σένα. Ναι, βέβαια. Αυτά, εσύ και ο Βαρδάκης θα κάνετε εκπομπή και με χιούμορ. Ναι. Θα γελάσει όλο ο κόσμο. Καλά που είσαι εσύ, ναι, ο χιουμορίστα. Βέβαια. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε. Εσύ με τον Βαρδάκη να κάνετε εκπομπή με χιούμορ. Θα γελάσει όλο ο κόσμο. Κάντε την κατά τον Ιούλιο μήνα καλύτερα, εκείνη την εκπομπή. Χειμώνα μην την κάνετε. Θα βρεθούν στην εποχή των παγετώνων, να πούμε. Έλα. Επιτέλου μετά από καιρό καλά μουσικά χαλιά, επειδή άκουσε The Leopard. Πάει εκπομπούλα. Πάει. Στη μεσημεριανή μπορεί να έρθει όποτε θέλει. Πάει εκπομπούλα μας. Πες τους φελούς. Γιατί είναι φελοί? Ανταρσιοζίζω και κέδες. Που είτε το παίζουν τα διάφοροι για το όνομα, είτε πετάνε την μπάλα στην κερκίδα, είτε τάζονται αδικτά υπέρ των Σκοπιανών, Τούρκων κτλ. Ναι. Ότι ο μόνος λόγος που το κάνουν είναι για να πάνε κόντρα στους Έλληνες πατριώτες, φασίστες όπως τους αποκαλούν. Δεν τους ενοχλεί όπως ταυτίζονται με τον Σκοπιανό φασίστα, τον Τούρκο φασίστα. Ναι. Οπότε δεν τους ενοχλεί ο φασισμός. Πατριώτες. Αλλά κάθε τι ελληνικό. Παρτιώτη, άκου εδώ. Πατριώτη. Άκουτα τώρα. Όχι παρτιώτη. Είσαι εσύ τώρα και χρωστάς να σου φάνε το σπίτι, ναι, και είναι να κατέβει στο συλλαλητήριο. Ναι. Και έχει τον Ανταρσία. Πού θα το πει να πάει? Πού θα το πω? Για να πες μου ρε μάγκα εσύ. Ναι, εσύ. Για πες το ρε μάγκα. Έχεις δει να γίνεται Κυριακή? Ρε, κανένα ελληνικά σπίτι. Μιλάω. Υποθετικά μιλάω. Γίνεται Δευτέρα, γίνεται Τρίτη. Έρχεται να σε φάει το σπίτι και έρχεται η Ανταρσία. Σπίτι, κάτσε ρε κόκκινα στο αποταγράμμα. Προηγείται το σπίτι. Αυτό σου λένε αυτοί οι Ανταρσίες. Ότι προτιμότερο είναι να σώσουμε εδώ με τις τράπεζες τους πληστηριασμούς, τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτό σου λένε οι κομμουνιστές της θύρας 10 που τους επενείς. Αυτό σου λένε οι άνθρωποι. Αρέσουν, και όλοι οι αριστεροί. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν ιδέες. Α, σ' αρέσουν. Και τις υπηρετούν. Μάλλον σ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν λεφτά. Νομίζω οι ότι οι άνθρωποι που έχουν ιδέες δεν σε ενδιαφέρουν και πολύ. Στο χρονοτούλα από σκονισμένη ιστορία τους για σένα. Αυτοί, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ιδανικά και πιστεύω, εσύ δεν τι, έχουν αύριο. Τι ιδανικά και πιστεύω έχεις δηλαδή? Τι να έχεις δηλαδή? Τι ιδανικά έχεις και τι πιστεύω έχεις? Τι ρε φίλε. Εδώ σε είπαμε ότι πήγε ο Παπαθανασάκης που έχει αυτή τη στιγμή αφημί του Ηρακλή. Λειτουργεί ο Ηρακλής με τα αφημί του Παπαθανασάκη χρεωμένο. Υπάλληλος του Σαββίδη, και αντί να σηκωθεί τη Ηρακλήδη να κάνετε επανάσταση, μου κάθεσε τώρα κάτω και μου κάνει την κότα να πούμε. Ποιος και πώς αισθάνεσαι, σου λένε, και λέει υπερήφανος. Τι υπερήφανος νιώθεις σαν Ηρακλήδεας?
Χαϊβάνι. Α, Χαϊβάνι. Μεγαλύτερο από σένα υπάρχει. Άντε να χαθεί από εκεί πέρα. Ρε ζών με ρούχα. Ρε κούρε με χέρια. Άντε, άντε. Κλεμμένα κι αυτές οι ατάκες. Κλεμμένες. Από πού? Κλεμμένες. Ζώ με ρούχα δικό μου είναι. Κουρούμε χέρια πάλι δικό μου. Κλέβεις από σένα, ναι. Δεν υπάρχει. Κλέβεις από τους άλλους, τα λες για δικά σου. Πες από το Facebook, διαβάζεις εκεί. Πας στον Ανδρώνη, δώσ' το μεροκάματο. Ναι. Α, σε κάνω ρε τώρα. Έχεις πυγμή να πιάσεις τα θέματα δυνατά. Έχεις πυγμή να πεις ότι τον Καραϊτζίδη εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι τον έχουν βγάλει τρελό. Και παιδί. Επειδή άμα ήταν πάω οξύ. Και τον έχω φιλοξενήσει και στο. Ποιον φιλοξένησε? Εδώ πέρα. Πού το στηρίζει, ρε. Και το στηρίζει. Τι στηρίζει, ρε. Εδώ πέρα έχει η απόβλητα να πούμε. Μυρίζει θιάφι. Απόβλητο είσαι εσύ. Άντε ρε τώρα, φύγει από εδώ πέρα. Απόβλητο είσαι εσύ. Βρέθηκε ένα άνθρωπο εδώ, μιλήσει για στημένα και τον βγάλανε τρελό. Τι σημαίνει αυτό? Του αρέσουν τα στημένα. Δεν το πήρε χαμπάρι? Όχι. Α, όχι. Δεν το πήρε χαμπάρι. Είναι εύκολη δικαιολογία. Άσε ρε τώρα. Να σου πω κάτι. Άσε ρε τώρα. Το έλεγα σε ένα φίλο. Ναι. Φίλο δικό σου? Ναι. Έχεις φίλους? Ελάξω. Εύκολα λες τη λέξη φίλος. Παρακάτω, λέγε. Ιερό αυτό που λες. Καλά κάνει. Σε ένα φίλο είσαι. Λοιπόν. Σε ένα καλό γνωστό. Ναι. Μάθε να τα λες καλά τα γράμματα. Ναι. Όχι, όταν με διορθώνεις και έχεις δίκιο. Σε διορθώνω, γιατί όταν έσπασες στην κεφάλα σου, μάλλον αυτός ο φίλος δεν ήρθε στο νοσοκομείο. Όταν έχεις δίκιο, ναι. Το σέβομαι. Άντε, λοιπόν, μιλούσαμε για τον γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας. Ποιος Απόλλωνας? Πόντου. Πόντου, ναι. Και μου είπε ότι θα μπορούσε και αμυντικός, λέει, να έχει άλλη αντίδραση. Ποιος αμυντικός? Που μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Τι είπε αυτός, ο φίλος σου, ο γνωστός. Με την εμπειρία που έχει, ρε παιδί. Εμπειρία, άμπαλος θα μπορούσε να πηδήξει. Άμπαλος είναι. Δεν σε παίρνει. Άμπαλος. Ποιος μπορείς, τι να πηδήξει? Χαμηλά μπήκε το κολ, τι να πηδήξει? Καμιά γκόμενα να πηδήξει? Χαμηλά μπήκε το κολ, τι να πηδήξει? Θα μπορούσε να έχει καλύτερα αντανακλαστικά. Αντανακλαστικά. Λοιπόν. Για το Σαμαρά που είναι 40 χρονών, αυτό είπε. Πάνε πες το να παρατήσει την μπάλα αυτό το φίλο σου, όποιο κι αν είναι, και πες το ότι όταν κερδίζει η ομάδα ένα 0. Ας ακούει, γιατί ας βγει να αντιπαρατεθεί, δεν παρακούει. Όταν η ομάδα κερδίζει ένα 0, είναι γυρασμένη. Έχω κάνει αλλαγή εγώ τον Ελουντούλου, λάθος. Και έβαλα εξτρέμ αντί να βάλω ένα χαφ ακόμα. Λάθος. Ο Καλατζίδης ήταν τιμωρημένος, δεν ξέρω αν έχει άλλο χαφ ο Δημήτρης να βάλει εκεί. Ωραία. Ο γιος όταν... ο Καλατζίδης, ο γιος. Ναι. Και όταν ας πούμε τρίτο στόπερ δεν μπορώ να βάλω γιατί μου έχει. Που δεν τον βάζει ποτέ, αλλά τέλος πάντων μου τραυματίστηκε ο στόπερ και τον έχω αλλάξει με στόπερ. Ναι. Και έχω την μπάλα στα πόδια μου και βγαίνουν τα μπακ μου ψηλά. Άλλο θέλω. Όχι ρε κόκκινε, ας το πω το έργο εγώ ότι αυτό που ξέρει μπάλα υποτίθεται. Η διάταξή μου δεν είναι καλή. Δεν φταίει ο παίκτης, πες το χαλβά που κάνει κριτική πάνω στην μπάλα. Όποιος κι αν είναι. Δεν μπορεί να έχει γνώμη. Λάθος γνώμη είναι. Συνέχισε τον. Τι τον έβγαλα. Παρατήσει την μπάλα του. Λέγαμε το εξής. Βρε, τι να λέγατε εσείς με τα ουίσκι που πίνετε, τι να λέγατε. Με στη σούρα σας, τι να λέγατε. Τι λέγατε. Όταν βρεθούμε τώρα οι τρεις μας, άλλα θα του λέει. Τι να του λέω, ρε. Αν μου λέει τέτοιες βλακίες ότι 40 χρονών ο στόπερ έπρεπε να έχει άλλη αντίδραση, θα του πετάξω τον καφέ στη μούρη να πούμε. Άσε τώρα το παραμύθι, η διάταξη ήταν. Τα ίδια και χειρότερα ο Τσιόλης, τα ίδια και χειρότερα πολλοί προπονητές. Μια προπονητάρα είναι αυτή τη στιγμή στην Αλφα Εθνική Έλληνας. Ο Παντελίδης που το παίζει το έργο διαφορετικά. Συνέχισε τώρα. Πρέπει να φτιάξουμε τις άμυνες. Επειδή είναι ο σχολής Αλέφαντου. Τι είναι, η σχολή Αλέφαντου είναι να φυλάω τον κόλο μου δηλαδή. Να κερδίζω ένα 0, να θέλει ένα τέταρτο να λήξει. Και να πετάξω ένα χάφ ακόμα. Ξέρεις και να βγάλω ένα εξτρέμ. Να μπολιάσω το κέντρο. Πολύ καλά μου. Ότι τι? Τον εκτιμώ. Τι τον εκτιμά? Δηλαδή κερδίζω ένα 0. Κερδίζω ένα 0. Ρε φίλε, πήρε ένα αστέρα Τρίπολη. Ο οποίο έπεφτε και τον έχει πεντάδα. Τι μου λες, τα αυτά, τι μπορώ να πω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Πήρε τον Ηρακλή. Παίρνει το μάτος στα στημένα. Αγκαλιά. Έχει ο άλλος ζώνη το μάτος. Ο Τσιόλης. Τσιόλης είναι ανεμόμυαλος. Ήρθε ο άλλος 17 μέτρα από πίσω. Έχει και αλκτικότητα. Χαμηλά το έβαλε βέβαια τον γκολ. Του τρόφαγε το πρώτο δοκάρι του μπακ. Πάρ τον γκολ 1-0. Κέρκυρα. Αφήνουν το μάτος σε ζώνη. Οι προπονητές. Να μην τον κάνω κριτική εγώ αυτόν στη ζώνη. Αφήνουνε. Γίνεται σέντρα και παίζουν ζώνη τον Μπρίγιοβιτς. Πάρτα τα γκολ. Όποιος δεν έχει man to man τον Μπρίγιοβιτς κοντά, τα γλιτώνει τα γκολ. Πες εκεί με αυτούς που πίνεις τα ουίσκι και μιλάτε για μπάλα. Και δεν έχετε ιδέα από μπάλα. Ιδέα δεν έχετε από μπάλα. Ιδέα. Τι έγινε, κόλλησες? Κινητό από τη μία, Facebook από την άλλη. Τι έγινε, κόλλησες? Σημαντική είδηση. Σημαντική είδηση σου. Ναι. Ποιος πέθανε, τι? Έπεσε νεκρός ο αρχηγός του Σέρβικου κόμματος στο Κόσοβο. Αυτό είναι. Από πειρά αγνώστων. Μπράβο. Στην περίοδο που διανύουμε δεν. Πολύ ωραία. Το έχει κάνει πρόβλεψη ο Πάπας ότι θα γίνει πόλεμος. Αλλά επειδή είναι ο Πάπας αντίθετος με εμάς, είναι καθολικός, δεν τον κάνεις γκουτσου γκουτσου τον Πάπα. Άμα ήταν δικός, θα έλεγε. Το είπε ο Πάπας! Είναι
Προφήτης ο Πάπας! Αλλά επειδή είναι καθολικός ο Πάπας, τον βρίζεται η Εκκλησία. Καλύτερα ο Πάπας παρά ο Μάπας που έχω δίπλα μου. Και αυτά κλεμμένα τα έχεις. Και αυτά κλεμμένα. Μην πες τίποτα δικό σου. Μην έχοντας να αντιμετωπίσεις το λόγο του άλλου. Αφού δεν μιλάει ο άλλος, τι λόγο να αντιμετωπίσω. Τι μιλάει ο άλλος. Ο άλλος έχει ένα κινητό, το δάχτυλο, τα μηνύματα και το Facebook. Ποιος δεν μιλάει. Εσύ δεν μιλάς. Ναι, ρε. Αφού δεν μιλάς. Φίου φίου, σφυρίζουν τα κινητά, σίου σίου τσίου τσίου. Το πόδι το κάνει όπως αυρανίζονται οι σκύλοι, ο καφές, το νερό, του κάναμε το μεροκάματο. Τολμάς, άμα τολμάς να κάνεις εκπομπή. Μπορεί να πεις παοξίδες είναι τα αγάρια που θέλω να πάρω center back, είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να το πεις. Μπορεί να τους πεις ότι αυτός ο αριστερός ο μπακ είναι πιο χοντρός από σένα. Πάλι δεν μπορεί να το πεις. Θα έρθει το Πάσχα, θα φάει ένα αρνί και θα γίνει χειρότερος από σένα και από μένα. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Δεν το λέει. Τι έγινε, αυτή ήταν η είδηση που σου ήρθε. Τι άφησε από τον Ανδρώνη τώρα που σου ήρθε η είδηση ότι σκοτώθηκε ο Κωσοβάρος εκεί που τον βάρεσαν τα πυρά, να πούμε. Έχεις κρατήσει πάρα πολύ κουραστικό. Είμαι κουραστικό. Ναι, ενώ είσαι πολύ ταχύς και είσαι. Ναι. Ορίστε. Τι λέει, πολύχρονο. Όχι, εδώ. Ναι. Τι λέει αυτό. Ο Χρήστος. Αχ, κόκκινε μου, ξέρεις κάτι. Όπως το μυαλό του. Εγώ σου ρίχνω εκεί. Ναι, εντάξει. Όπως το μυαλό του Ζουράρη έχει σκαλώσει. Έχει σκαλώσει και εσύ με το Facebook. Έχεις εθιστεί, να πούμε. Είσαι στα μηνύματα και στο Facebook και χάνεις τη χρειά της εκπομπής. Τη χρειά. Ναι. Να τα κλείσουμε όλα. Ναι, κλείστε καλύτερα όλα. Ωραία. Θα πάμε καλύτερα, νομίζω. Έγινε κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδος. Ωραία. Πολλοί μου μιλάνε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Φιλικό είναι. Εγώ γελάω. Γιατί γελάς. Φιλικό είναι. Πέρασε. Εγώ λέω... Πέρασε. Ήδη το είπες πάνω, πέρασε. Εγώ γελάω. Εσύ γέλα. Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Γέλα εσύ. Εγώ γελάω. Εσύ γέλα. Και λέω ότι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και να μην περάσει, ναι, ναι. Είναι τόσο ωφελημένος για αυτό το οποίο έρχεται, ναι. Που δεν υπάρχει. Δηλαδή, παραγγελία να έκανε κλήρωση ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι. Δεν θα γινόταν. Για το πρωτάθλημα εννοείς. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Ο Φλεβάρης είναι ο μήνας στο ντέρμπι. Έτσι. Δηλαδή, θα έχουμε τα παιχνίδια τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνουν πολλά. Έτσι. Αν όχι, τα πάντα. Αν κάποιος δεν έχει τάση αυτοκτονίας. Ναι. Η ΑΕΚ έχει Ευρώπη. Ναι. Να μην κλαίγετε, μην κλαίγετε. Συν. Τα θέλε. Συν. Και τα δύο αυτά παιχνίδια. Θα μείνει πίσω. Την έκατσε τη βάρκα η. Καλά να πάθει. Πού είμαι λάθος. Σωστός είσαι. Την έκατσε τη βάρκα και ο Ολυμπιακός. Σωστός είσαι. Την έκατσε τη βάρκα. Σωστός είσαι. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Παίρνει ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο. Σκοτώνει τον Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Προχωράει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Δύο νίκες πρέπει να κάνει. Στραβώνουνε, ρε φίλε. Ναι. Ανεβάζουμε τίτλο σήμερα στη στήλη. Ναι, ναι. Ότι δεν χάνει τον τίτλο ΠΑΟΚ ούτε με σφαίρες. Έτσι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Και αρχίζουν. Τι λένε. Να περιμένουμε, να δούμε, να φτιάξουμε. Και με σφαίρες και με σφαλιάρες θα το χάσει, λέει. Ναι. Αφού δεν το θέλει. Κοίταξε. Του χρόνου που θα εξηγιάνει ο κοντός στο πρωτάθλημα και ο κολλητό του Αλέξης θα έχει περισσότερη δύναμη, ναι, μετά τις εκλογές. Καλά, καλά. Λέει, ναι. Ο Γρηγόρης. Δηλαδή έχω τον Τσίπρα. Έχω το γραμμένο. Έχω λεφτά. Έχω Παναθηναϊκό έξω, δηλαδή διαλυμένο. Έχω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Έχω ΑΕΚ στην Τούμπα. Παίζουν αυτοί μεταξύ τους σε κύπελο. Παίζουν σε πρωτάθλημα και οι παοξίδες λένε δεν είναι φαβοροί για τον τίτλο. Επειδή ή άμα το χάσουνε. Επειδή υπάρχει και κάποιος παοξίδης, ναι, που δεν το πιστεύει. Ναι. Ή επειδή δεν έχουν όλοι. Καταρχήν, εσύ που είσαι απεσιόδοξος. Βρωμάνε επαρχιωτήλαρε. Εγώ που είμαι απεσιόδοξος λέω ότι φέτος είναι η χρονιά τους. Εγώ που είμαι απεσιόδοξος. Λέω φέτος είναι η χρονιά τους. Εάν δεν το πάρουν πρέπει να τα κάνουν χίσμα διάμοι παοξίδες. Από ανακοινώσεις και από τέτοια πράγματα. Για να μην καλύψω το πίσω. Ναι. Να τα κάνουν στα media, μάλλον πώς θα λένε αυτά, στα media, facial, social media, πώς τα λένε αυτά. Social media, social, πλάκα. Social. Και τα media σοσιαλιστικά είναι. Social για αυτά. Αυτό είναι. Έλα. Απίστευτος δεν υπάρχει. Γρηγόρη Πέστο Ραπτόπουλο, τον είδαμε για τον Αλέφατο που πήρε 0 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και τον έχει κάνει και Θεό. Yeah. Το ότι αγαπάει έναν άνθρωπο και τον έχει τόσο μεγάλη αδυναμία και είδαλμα είναι δικαίωμά του. Εντάξει. Το ότι δεν πέτυχε να πάρει πρωτάθλημα, ναι, καλά κάνεις και το λες. Όντως δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί ξεκίνησε ποτέ τη σεζόν. Δεν και πήρε έχασε ποτέ πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Αφού πήρε τον Ολυμπιακό στη μία φορά 8 βαθμούς πίσω, την άλλη τον πήρε 15 βαθμούς πίσω και την άλλη τον πήρε 4 βαθμούς πίσω. Ο Πασκουάλ μου λέει ότι φοβάται τον ΠΑΟΚ. Ποιος ο Πασκουάλ? Αυτός που δεν σε τρώει ζωντανό γιατί τον απαγορεύει. Ο Κογκολέζος φοβάται τον ΠΑΟΚ. Αυτός που τον έχω απαγορεύσει να σε φάει. Εντάξει. Ο Κογκολέζος... Δεν είπα καν νηστεία λίγα χρόνια με αυτόν. Ναι. Ο Κογκολέζος τώρα έχει πάρει του Θεσσαλονικιού την αργότητα, ναι, του Βαρδάκη την αργότητα, τη δικιά σου την αργότητα.
Εντάξει. Πασκάλη. Του δίνουν το προτάσμα τον Πάουκ λοιπόν, και οι Παοξίδες λένε θα το χάσουμε. Ε, τι σας κάνω. Σου δίνω άδεια να κατέβεις και να το δώσεις ένα σουλτάν με ρεμέ τώρα εδώ στο στούντιο. Μπας και συνέλθει λίγο. Πιο πολύ χωνεύει εμένα. Και απορώ τόσο καιρό γιατί δεν το βάρεσες. Απορώ τόσο καιρό γιατί δεν το βάρεσες. Είμαι καλός συνεργάτης του ρεκόρ. Τι είσαι. Καταρχήν είσαι ρατσιστής. Γιατί είμαι ρατσιστής. Γιατί το συμπεριφέρεσαι λες και είναι κάτι υποδέστερο από σένα. Α, ποιο και ποιος το είπε σε αυτό. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό. Μου τι είσαι υπερόπτης. Υπερόπτης είμαι που ζήτησα μαύρο σκηνοθέτη. Υπερόπτης είμαι. Και αυτό το έκανα για διαφορετικότητα. Γιατί διαφορετικότητα. Για να δεν είσαι διαφορετικός σε αυτό. Σοβαρά, ε. Τώρα, εσύ... Αυτό που βάζουν οι άλλοι στα μαλλιά. Εσύ δεν είσαι ρατσιστής. Είμαι. Πώς δεν είμαι. Ξέρεις που φαίνεται ότι είσαι ρατσιστής. Είμαι. Όταν σου είπα ότι ο Χριστός ήταν μαύρος και λες. Πετάξτε μέχρι πάνω. Γιατί. Όλοι ρε, είμαστε ρατσιστές. Ο Χριστός ήταν μαύρος. Όλοι είμαστε ρατσιστές. Εκεί στην Ιερουσαλήμ όλοι ήταν μαύροι. Φωτογραφία έχεις. Εσύ έχεις φωτογραφία. Ότι είναι. Πού, αγιογραφίες, ναι. Όλες τον παρουσιάζουν. Οπότε. Γιατί τον, αυτό. Γιατί τον παρουσιάζουν ξανθό τον Χριστό. Επειδή δεν μπορεί να τον παρουσιάσουν μαύρο. Γιατί οι Ευρωπαίοι. Μαύροι, όχι. Είστε ρατσιστές. Πώς θα τον περάσει μαύρο. Δεν μου λες, ο πιο ωραίος μαύρος που υπάρχει ποιος είναι. Ο Θωμάς ο μαύρος. Που έπαιζε στην ΑΕΚ. Όχι, ρε βλάκα, άσχημος είναι. Αλυταράς τη φάτσα. Ποιος είναι, ποιος είναι ο πιο ωραίος μαύρος. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι ο μαύρος. Ο Ποκορόκο που έχουμε εδώ, ποιος είναι. Ο πιο ωραίος μαύρος, ποιος είναι, ρε φίλε. Ο Θωμάς ο μαύρος. Και κορμί και, και όλες οι γυναίκες θα ευχαρίσουν θα ήταν μαζί του. Ποιος. Ο Will Smith. Ο Will Smith. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ. Τι σχέση που σε είναι μαύρος. Σε πειράζει άμα ήταν ο Χριστός μαύρος, εσένα. Όχι, ρε φίλε. Λέω, γιατί. Αυτοί στην Αφρική λένε, ο Ποκορόκο, άμα το ρωτήσει και κατέβει τώρα, θα σου πει ότι ο Χριστός ήταν μαύρος. Πού το άκουσε αυτό. Τι που το άκουσε αυτό. Στην Ιερουσαλήμ τι ήταν. Ξανθή ήταν σαν τον Μπάγεβιτς με γαλανά μάτια. Τι ήταν στην Ιερουσαλήμ. Διάβασε κανένα βιβλίο. Στη Βιθλέμ είδες κάναν, λευκό εκεί πέρα γαργαλιάρι σαν τον Βούγκιτς που έσβεζε στον ΠΑΟΚ με μπιμπίκια στα μάγουλα. Ή με φακίδες. Είδες κάναν τέτοιο εκεί πέρα. Άμα είδες εσύ δεν το δω κι εγώ. Διάβασε κανένα βιβλίο. Τι να διαβάσω. Όχι ρε. Δεν διαβάζω τα βιβλία τα δικά σας. Εγώ διαβάζω τα δικά μου τα βιβλία. Κάνεις λάθος. Άντε μπράβο. Εγώ δεν ζήτησα να διαβάζεις. Άντε ρατσιστή που φοβάσαι να πεις ότι μπορεί ο Χριστός να ήταν και μαύρος. Δεν μου λες. Οι Έλληνες. Ναι. Μέχρι πού είχαν φτάσει να κατοικούν, ξέρεις. Και οι Έλληνες. Ναι. Πού είχαν φτάσει να κατοικούν. Πες, μέχρι πού. Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις που διαβάζεις την ιστορία. Για μέχρι πού, ρε φίλε. Πού, η αρχή οι Έλληνες. Μέχρι πού. Μέχρι τα βάθη της Ασίας. Τέλειος. Ήταν Έλληνας ο Χριστός, ήταν και λευκός και είναι δικός μας, ξανθός. Το ξέρεις ότι γίνει μια τεράστια γενοκτονία. Ναι. Στις χώρες αυτές οι οποίες είναι εκεί. Το ναι. Ισραήλ, ναι, ναι. Η Παλαιστίνη, ναι. Η Συρία, ότι έχει γίνει. Τεράστια σφαγή Ελλήνων, ναι. Η οποία έχει θαυτεί. Γιατί τους την ιστορία. Γιατί τους θάψανε εκεί τους Έλληνες, γιατί τους φάξανε. Γιατί τους φάξανε. Θα ήταν λαμόγια κι αυτοί τότε, φαίνεται, και τους φάξανε. Γιατί. Σε κανένα πόλεμο θα έγινε εκεί, ποιος το θάψε αυτό. Ε, δικιά σου ιστορία είναι αυτή. Τι, του Μπαμπινιώτη είναι, δικιά σου ιστορία είναι. Ναι, τι, από τη μυθολογία του Εσώπου είναι. Τι ναι, είναι. Πού το κατάλαβα. Τους φάγαν λάχανο τους Έλληνες. Τι κρίμα, ε. Τι έξω τον να κάνουμε καμιά γιορτή. Γιατί στην αρχαιότητα φάγανε τους Έλληνες, να κάνουμε κανένα τρίμερο εκεί πέρα, να τρώμε γουρουνόπουλα, να πούμε κανένα τρίμερο, να κάτσουμε, να κάτσουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, επειδή σφάξανε πριν από 8.000 χρόνια οι αρχαίοι τους δικούς μας αρχαίους. Πάνε κόκκινες σήμερα. Πάνε κόκκινες σήμερα. Τελείωσε. Πάει σήμερα. Πάμε. Πάει σήμερα. Πάει σήμερα τα γεγονότα. Ηρακλή, είπαμε Παπαθανασάκη τη ΕΚΑΠ. Δεύτερον. Το πνίγεται. Σ' αρέσει. Είναι ωραίος. Αυτός εδώ. Ναι. Άμα κάνεις κόρη και σου φέρει κανένα τέτοιο να μας κεράσει το καφενείο. Φίλω, μόλις κάνεις την κόρη, να είναι καλά και στρουμπουλίσα για σένα και ζήσουμε μετά από 25 χρόνια. Ορίστε. Που θα παντρευτεί. Τι είναι αυτός. Ένα. Να σου φέρει κόρη σου αυτόν και επιστραπτόπουλα θα σε κάνω στο γυάλεμα του Βαρδάκη. Μιας και έχει ωραίο ταβερνείο εκεί πέρα ο Βαρδάκης, θα σε κάνω το τραπέζι. Ορίστε. Ωραία. Εντάξει, κάνε κόρη εσύ να σου φέρει αυτό το μαύρο το γαργαλιάρι και να μας κεράσει το καφενείο. Τελείως. Πάει τελείως. Ορίστε, νότος. Ορίστε, πάρτο. Ναι. Αλόθρησκος κιόλας, ε. Δεν με νοιάζει τι πιστεύεις. Να μην πιστεύεις στον Αημινά, στον Αηλευτέρη, στον Άγιο Νεκτάριο. Δεν με νοιάζει που πιστεύεις. Α, δεν σε νοιάζει εσένα. Τι ωραίο πρόσωπο, ναι. Χαρακτηριστικά. Σ' αρέσει, ε. Το γοζάρισες εκεί. Μάλιστα. Άκου να πεις. Εντάξει. Εσύ είσαι μπαϊσέξουλας, ναι. Δηλωμένος. Ναι, αλλά εγώ Αγιονόρος δεν έκανα. Δεν έκανα. Δηλαδή τι είπε είσαι για τα Αγιονόρος. Όχι, θέλω, δεν πήγα στο Αγιονόρος. Εγώ πήγα. Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει να είσαι πιο ανοιχτό από τα θέματα. Είναι τιμή μου. Για και εμένα είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου που πήγα. Μπράβο. Πρέπει να είσαι πιο ανοιχτό από τα θέματα. Είναι τιμή σου που είσαι βαϊσέξουλα. Όχι, είναι τιμή. Εγώ σε αυτά είμαι ρατσιστής. Είσαι ρατσιστής, αλλά πήγε στο μοναστήρι. Πώς είσαι ρατσιστής και πήγε στο μοναστήρι. Για θέματα. Φωνγκάνε εκεί, αού φωνάζουν. Όταν προσεύγονται. Πάνε στα άλλα θέματα. Πήγε ποτέ. Πώς, πού να πάω. Στο Αγιώρο. Όχι, γιατί. Πώς έχεις άποψη για κάτι. Θα σου πω γιατί δεν πάω στο Αγιώρο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει για τα πάντα. Πώς έχεις άποψη για κάτι το οποίο δεν το έχεις επισκεφτεί ποτέ, δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό. Ναι. Έχω άποψη. Να το δεις. Ναι.
να το επισκεφτεί. Για τις πυραμίδες του Φαράω έχεις άποψη? Ρε φίλε. Πώς έχεις άποψη? Δεν έχω. Αφού δεν πήγες. Δεν έχω. Ε? Απλά τη γνωρίζω ως ένα τεράστιο επίτευγμα, ναι, των αρχαίων Αιγυπτίων. Δεν ήταν αρχαίοι Αιγύπτιοι, εξωγήινοι ήταν. Πού ήταν αρχαίοι Αιγύπτιοι? Εσύ είσαι φτηνός. Είμαι φτηνός. Και λίγος. Και λίγος. Λοιπόν, είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνανε. Ό,τι φτιάξανε οι εξωγήινοι. Αλλά δεν γνωρίζω. Ό,τι φτιάξανε οι εξωγήινοι. Εδώ είναι θαύματα του κόσμου. Ποιοι δεν μπορεί είναι να τα ερμηνεύσουν. Οι εξωγήινοι, αυτοί που. Οι πρόγονοί σου. Οι πρόγονοί σου. Εξωγήινοι. Ο Χριστός δεν έφυγε με το διαστημόπλιο. Δεν πέταξε απάνω. Με τι έφυγε. Άκου, δηλαδή, απίστευτο. Πώς έφυγε απάνω, πώς έγινε. Πώς έφυγε. Με διαστημόπλιο. Πώς πέθανε και αναστήθηκε. Τι, τρίκ. Δεν πέθανε. Τι πληρώσανε πιθανότατα αυτούς που φυλάγανε εκεί πέρα. Και του είπαν αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω, το πιστεύω σαν φυσικό πρόσωπο. Το τρίο των φυλάκων, δηλαδή, πώς λέμε, το τρίο των διαιτητών, τα να αρπάξει χοντρά από τους χριστιανούς, ναι, της εποχής. Μπορεί, δεν ξέρω. 30 αργύρια ο τέτοιος, 300 αργύρια χριστιανοί. Δεν γνωρίζω. Θα γράψει κανένα τέτοια ιστορία. Θα πεις, το στήσανε ότι θα αναστηθεί. Και το τι έγινε σεισμός εκείνη τη μέρα και σχίστηκε ο ναός του Σολομώντα και εκείνο σύμπτωση είναι. Ναι, αλλά υπήρχε, δεν υπήρχε καλά ζήτηση εκεί να πει. Ότι στήθηκε το. Ότι είναι στημένος. Ο Ρωμαίος αξιωματικός τα πήρε. Ναι. Τα πήρε από το νιώπα της εποχής. Ο νιώπας ήταν ο αξιωματικός. Σ' αρέσει ρε. Τι μυθολογία είσαι ρε. Εγώ είμαι. Εσύ δεν υπάρχει ρε. Δεν είναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και μετά ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης πήγε να πάρει τα κέρδη από πού, από τη Μαλαισία και πήρε το σώμα του. Δεν ξέρω πού το παίζανε αυτό. Εξαφανίσανε. Δεν το παίζανε. Μπορεί να το παίζανε. Μπορεί να το παίζανε στη. Η Βιθλέμ παίζει μπάλα. Η Βιθλέμ. Πώς παίζουνε. Έχει ομάδα. Αλφα κατηγορία. Άμα ρωτήσει τον Βραζιλιάνο θα σου πει. Τα καλύτερα λεφτά από εκεί τα βγάζουν. Βραζιλιάνο. Πότε ήταν στη Βραζιλία ο Βραζιλιάνος? Ήτανε, κάποτε ήταν. Πότε? Ήτανε. Πόσα χρόνια ήταν? Γιατί εγώ στην Νεάπολη το γνώρισα. Πού? Στην Νεάπολη το γνώρισα εγώ τον Βραζιλιάνο. Ήταν στη Βραζιλία. Πότε ήταν? Ήτανε. Ποια χρόνια ήταν? Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω βιογραφικό. Εντάξει. Ούτε ημερομηνία, ούτε στέλναμε γράμματα τότε, ούτε περιστέρια. Γιατί τότε δεν είχε και Facebook, γι' αυτό. Τότε ο κόσμος επικοινωνούσε, ρε φίλε. Τότε το ταχυδρόμο τον έβλεπε και δεν έλεγε: ωραία, τον πάλι λογαριασμούς φέρνει. Τον λαχταρούσε. Έφερνε τη σύνταξη της γιαγιάς. Ναι. Εσύ το λαχταρούσε γιατί έπαιρνε προμήθεια. Έφερνε Χατζηλίκη. Ε, βέβαια. Παραμόνευε. Η γιαγιά η Παναγιώτα τα λεφτά. Ναι. Για έλα. Είχε 10 εγγόνια. Τρέλα. Η καημένη γιαγιά η Παναγιώτα. Περνούσαμε. Σειρά όλοι. Για περάστε παρακαλώ. Πρώτο, όπως πας στο λογιστήριο του Ανδρώνη, φαντάζομαι όταν ερχόταν ο ταχυδρόμος, πρώτο θα πήγαινες στη γιαγιά την Παναγιώτα. Κοίταξε, εγώ. Η πλάτη πόδα σου εγώ χτυπούσε την πόρτα πρώτη. Τον ταχυδρόμο δεν αποπειράθηκε να το ληστέψω σαν και του λόγου σου. Εντάξει, εγώ τον περίμενα. Εσύ σαν και του λόγου σου είσαι και ηλίθιο. Πήρες ένα πλαστικό ρόπαλο και πήγες να το ληστέψεις. Και το λες, την τσάντα ή τη ζωή σου. Σε έδωσε μια φάπα στο κόκκινο μπαλάκι σου και σου λέει, άντε ρε αυτό που λέει, πήγαινε μια βόλτα. Τι μπερκέτηκε για του ταχυδρόμου τότε, βγάλαμε ροκάμπο το γιαστή. Ε, βέβαια, βγάλαμε ροκάμπο. Αφήγαιναν οι γιαγιάδε τυχερά. Ονειρευόταν τον ταχυδρόμο ότι ήταν με τον ταχυδρόμο οι γιαγιάδες. Έτσι. Άρε μεγάλε Αντρέα, τι ωραία χρόνια ζήσαμε. Ναι. Άρε μεγάλε Αντρέα, τεράστη. Τι παρακαταθήκη αφήσαμε. Τι ωραία. Να κάνει χρόνια. Ο κόκκινος μάγουλα και τα παιδιά του κόκκινου τι να πηγαίνουν ωραία βέβαια χρόνια, ρε, στο εξωτερικό να ψάχνουν δουλειά. Τι ωραία χρόνια. Όταν ο ταχυδρόμος. Έτσι. Τι ωραία έφερνε γιαγιά τα λεφτά. Τι ωραία τα μπαρμπούτια τότε που παίζανε. Τα ζάρια και τις κουλοχέριδες. Και τώρα πρέπει να πας με την κάρτα στο άτιμι. Ναι. Δεν σας λυπάμαι, ρε. Και να πληρώσει και ένα δεν ευρώ σας για λυπάμαι. Πίτα. Δεν σας λυπάμαι. Με παίρνουν το σπίτι, λέει. Τι σπίτι? Διόροφο, δάνειο, με μπάρμπεκιου, Αλφα Ρωμαίο 1750 με 200 άλογα την 159, δάνειο. Η γυναίκα γκολφ, κανένα δάνειο. Κανένα σπίτι, ναι, σε κάθε, στα ναι, χέρια τραπεζίτη. Καλά. Αλφα Μήτρια κενό. Ναι. Πάω ο ονοματεπώνυμος στο 54-344, πόσοι στείλαν? Τέσσερις, πέντε. Η Ελένη και ο Γιώργος. Αυτοί οι δύο. Μπορεί να είναι και ζευγάρι. Ναι. Ο άντρας και η γυναίκα. Του παράσχω ο γιος από την Καστοριά, μπορεί να στείλει με την κοπέλα του. Ναι. Να δει τον μπαμπά, εδώ. Να δει τον μπαμπά. Έτσι. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μα πώς τον πετυχαίνεις έτσι το μουσακά? Πραγματικά πρέπει να μου πεις τη συνταγή. Τη συνταγή? Πάρε χαρτί και γράφε.
Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις το μουσακά, γυρίζεις, τον αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις σπιτικό φαγητό όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε μουσακά, λαχανοτολμάδες, παστίτσιο, γεμιστά με ρύζι, γιουβέτσι και δεκάδες άλλα πιάτα, όλα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Με υλικά άριστης ποιότητας. Αυτά που θα διαλέγατε κι εσείς στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα φαγητά από τους Σκλαβενίτη. Σας περιμένουμε στα υπερ μάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica για Νιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Πώς πάει, ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ, η μοναδική στην Ελλάδα, με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Τα Grand Optical υποδέχονται τη νέα χρονιά με μοναδικές εκτόσεις έως 60%. Ασυναγώνιστη ποικιλία και κορυφαία ποιότητα σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μόλις 28 ευρώ. Αποκτήστε τις αγαπημένες σας μάρκες έως μείον 60% στα Grand Optical. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Κάτω τα χέρια. Μετρόπολης 95,5. Μάμα Μία. Το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Τώρα για πρώτη φορά στα ελληνικά στο Radio City Θεσσαλονίκης. Δέσποινα Βανδύ, Άκης Ακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκίδα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 30 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Μάμα Μία στο Radio City. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, την Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η οποία έχει καταπληκτικές προσφορές για όλους εσάς και μία ακόμη με το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου και για την ακρίβεια με 10 τελευταία κομμάτια τα οποία υπάρχουν να γίνονται δικά σας με 17.050 ευρώ. Καλά ακούσατε, αυτή είναι η τελική τιμή. Τηλεφωνείτε τώρα στο 23 15 96 596 για να το κάνετε δικό σας.
ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το ΑΚΤΟ. Επαναλαμβάνω ότι το Skoda Octavia για τους φίλους οδηγούς ταξί με κινητήρα φυσικού αερίου το κάνετε δικό σας με 17.050 ευρώ. Αυτό. Αλφα Μητρία κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα Μητρία κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τρία εστία του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Απόλλων Σμύρνης και να πω ότι οι γραμμές είναι ελεύθερες στα τρία εντάρια. Να πω ότι για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη έχοντα μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία. Για εγγύηση στην οριστική διαγραφή του οχήματο, άμεσα και χωρί κόπο, καλείτε 18-133. Και για ανταλλακτικά στου αδερφού Κωνσταντινίδη θα βρει ό,τι χρειάζεσαι μέσα από ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών. Το ανταλλακτικό που χρειάζεσαι το λύνουν και το παίρνει επιτόπου απλά και φθηνά. Άμεσε πληροφορίε για ό,τι χρειάζεσαι και στο site τη συμπλήρωση ειδική πλατφόρμα www.listopart.gr και για όλου του κινητήρε αυτοκινήτων. Υπενθυμίζω μόνο με 150 ευρώ. Πάμε σε δύο φίλους που τηλεφώνησαν και περιμένουμε τους υπόλοιπους. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Κύριε Ραπτόπουλε, μπορείτε να συνεχίζετε να κλαίτε. Μας αρέσει πάρα πολύ το κλάμα σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να ελπίζετε ότι η ΑΕΚ θα κάνει γκέλα, γιατί εμείς πανηγυρίζουμε όταν εσείς ισχυρίζεστε ότι η ΑΕΚ θα κάνει γκέλα. Επίσης θέλω να πω στους φίλους παοξίδες να μην ξεχνάνε ότι εδώ και 20 χρόνια δορυφόρους είχε Ολυμπιακός, δανεικούς δεξιά αριστερά είχε Ολυμπιακός, συμφωνίες κυριών μεταξύ τους να μην παίζουν οι δανεικοί είχε Ολυμπιακός. Ναι. Όλα αυτά σήμερα τα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εάν δεν θέλετε να σας λέμε Ολυμπιακό της Βορείου Ελλάδος και νέο Ολυμπιακό της Ελλάδος γενικά, πείτε το κύριο Σπανό να παίξουν στα ίσα. Αποδείξτε μας ότι δεν φοβάστε τους δανεικούς σας, μη σας ξεφτυλίσουν. Και τότε θα βγούμε και θα πούμε ότι ναι, δεν είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά προφανώς αφού ακολουθείτε τις ίδιες τακτικές με τον Ολυμπιακό, το οποίο κατηγορούσατε, υβρίζατε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σήμερα κάνετε ακριβώς τα ίδια και δεν είναι κακό. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει η ΑΕΚ. Το θέλω πολύ. Επίσης κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Όταν εσείς λέτε ότι θα χάσει βαθμούς, εμείς πανηγυρίζουμε. Αλλά όταν ο διπλανός σας λέει δημόσια ότι θα γκελάρω στη Λάρισα, λέει επειδή το θέλει, επειδή είναι κρυφό παοξής, ή επειδή ξέρει κάτι άλλο προφανώς που εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρω εγώ. Κρυφή είσαι και φαίνεσαι να μου πεις εμένα κρυφό παοξή. Εγώ δεν ξέρω, έχω δηλώσει τι ομάδα είμαι και δεν τρέπομαι. Ρωτάω ευθέως, γιατί το τελευταίο διάστημα ναι. Θέλεις η ΑΕΚ να χάνει βαθμούς. Θέλω. Είπα ότι είσαι κρύφο παοξής. Θέλω. Ρωτάω εγώ. Ρε φίλε, ρωτάω. Όταν βλέπω ότι πάει ένα παιχνίδι για γκέλα. Από πού το βλέπεις και το κρίνεις. Θα σου πω. Ναι. Όταν ξέρω ότι η αντίπαλό σου ναι. Είναι μια ομάδα η οποία θα τρώει σίδερα. Ναι. Ναι. Τι θες να σου πω, εγώ, εγώ αυτή την ομάδα πέρυσι κέρδισα με δύο γκολ του Πλατέλα, ρε. Ρε, μπορεί να την κερδίσει 0-8. Άλλο θέλω. 0-4 είναι αυτό. Ρε, βλαμμένε. Άκουμε λίγο, ρε, πρασινό κάποια. Ρε, πατριώτη Πασόκε. Ρε, πρασινό κάποια. Ρε, δικόφρο Πασόκε. Ρε, κολλητά του Κουτσόγεργα, κάτσε να μ' ακούσει λίγο. Ρε, δικόφρο Πασόκε, εγώ τι σου λέω. Ρε, κάτσε να ακούσει λίγο το Πασόκ του Ορθόδοξου. Βλαμμένε. Ρε, βλαμμένε, να σου πω. Εσύ ψήφισες κανένα. Θες αλήθεια, ρε, ή όχι. Θες αλήθεια ή παραμύθια. Για πες την αλήθεια, ρε. Από πού έμαθες ότι ο Αραούχο ρε έχει κλείσει την ΑΕΚ και πότε? Από σένα πριν πολλούς μήνες. Από πού έμαθες ότι ξεκινάει το γήπεδο της ΑΕΚ? Από σένα. Για ποιο λόγο να σου πω ότι η ΑΕΚ θα γελάρει τώρα? Από τι έχω και να βγάλω κανένα κέρδος? Και από πού ξέρεις ότι θα γελάρει? Θα γελάρει σου λέω. Είσαι μέσα στο σύστημα. Δηλαδή όποιος λέει ότι θα γίνει είναι μέσα στο σύστημα. Μήπως είσαι κάτι με την ΕΠΟ, μήπως έχεις κανένα φίλο στον πλάο. Κάτι είσαι τώρα τι! Δηλαδή τι να σε πω ρε. Κάτι είσαι! Πού το βασίζεις! Πάνε να ταΐσεις τα ζά, άντε. Πάμε! Πάνε να ταΐσεις τα ζά. Ναι! 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 Έλα ρε μόρθες. Τώρα. Καλά ξεκινήσατε ρε. Καλά ξεκινήσατε. Τι υπενήσεστε. Ρε μου λες ρε φίλε. Λόγω έλλειψη φωτός λένε πάσα γίνει ομοία. Μη λες τέτοια πράγματα, σε αυτά είναι δύσκολο ο Ραπτόπουλος.
Εκεί στην ΕΠΟ είναι όλοι τρελοί, τι είναι ρε. Όχι, δική μας είναι. 3 η ώρα βάλαν τον ΠΑΟΚ, 2 η ώρα βάλανε το συλλαλητήριο. Ο Άρης τι ώρα πες. Ναι ρε, το βάλανε γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ενάντια στο συλλαλητήριο ρε, κορόιδο. Είστε ενάντια στο συλλαλητήριο ρε, μακεδονομάχη Σαμπαέ. Στο συλλαλητήριο, δεν πάω στην Τούμπα. Άιντε βρε. Γιατί είναι ενάντια ο ΠΑΟΚ. Καλά ρε, άμα δεν πάει. Γιατί είστε ενάντια ρε, Σαμπαέ. Γιατί είστε με τον Τσίπρα ρε. Με τον Τσίπρα είστε. Γι' αυτό είστε ενάντια. Βρε, άιντε τώρα. Εσύ θα πας στην Τούμπα ή το συλλαλητήριο. Και περιμένω τους συνδέσμους να βγάλουν ανακοίνωση, να δούμε τι θα πούνε. Στο Λευκό Πύργο να είσαι γρηγόρα, σε κεράσω και καφέ. Αλλά είναι λάθος αυτό που κάνουν. Και ο Άρης θέλει να βάλει το μάτς και η Καλαμαριά και ο Ηρακλής. Ρε, ας τον Άρη και την Καλαμαριά. Μια ομάδα, μια πόλη. Μια ομάδα, μια πόλη, Μακεδονία είστε εσείς. Βγάλατε ανακοίνωση, ρε. Όποτε σας βολεύει, είστε μια ομάδα, μια πόλη. Θέλετε τώρα τον Άρη και τον Ηρακλή, τον Μακεδονικό. Φύγει επόμενος. Κοτάρες. Για την θα βγάλει. Τι, πώς. Για την επίθεση που δέχτηκες από τον Κόλκα σε άνθρωπο του Σασάιτ, θα πάρεις θέση. Εγώ. Φιλιά από Αθήνα, Χάρη Σαϊκάρα. Για ποιον. Είστε εσένα, ρωτάει. Εγώ, άμα είναι να μαλώσω με τον Κόλκα, το βρίσκω. Παίζουμε τις μπουνιές μας. Δεν μαλώνω μέσω Facebook. Εγώ, άμα μαλώσω, θα μαλώσω στο Ξυλίκι. Δεν απαντάω στο Facebook. Στα... Δεν είμαι. Πώς το λένε. Είναι αντιπικοινωνιακός. Δεν είμαι Φερεντίνος να πλακώσουν τη γυναίκα μου ή ξέρω εγώ την πρώην γυναίκα μου, γιατί η πρώην γυναίκα του ήταν η κοπέλα, και αντί να πάει έξω από το θέατρο. Μισό λεπτό ρε. Αντί να πάει έξω από το θέατρο ο Φλώρος. Σταμάτα ρε κόκκινε. Α, τα δικά μου είναι αυτά. Ο Φλώρος ο Φερεντίνος πήγε και έβγαλε στο Facebook. Είναι Φλώρος. Εγώ να απαντήσω σε Φλώρους. Απαντάω μόνο αν θέλω να μαλώσω με τον οποιοδήποτε έξω. Στα Facebook μαλώνουν οι Φλώροι. Πάμε επόμενη γραμμή. Και με τον Τζατζαρά θα μάλλον σαν να έκανα στην κότα. Ο Τζατζαράς του είπα, μα θέλει να παίξουμε πυγμαχικό αγώνα, να πάμε. Την κότα έκανα. Άσε κόκκινε τις ιστορίες. Τους Πασόκους. Την κότα έκανα. Εσύ είσαι φίλος με όλους τους εχθρούς του Μετρόπολης. Τέτοιος τρίπιος είσαι. Και το λέει και ο Καμόρα αυτό, και εκτός αέρα. Είσαι τρίπιος και είσαι φίλος. Είσαι τρίπιος. Γιατί είσαι φίλος με τον Τζατζαρά που μας βρίζει, με τον Δούκα που μας βρίζει, με τον κάθε οποιοδήποτε μας βρίζει. 40 χρόνια φίλοι. Ναι, άμα είστε φίλοι, πάτε να κάνετε εκπομπή μαζί. Να πάρει τον Τζατζαρά, πάτε 3% και να πάτε μετά με το ακορντεόν έξω από κάνα εκκλησία και να. Α, τι μαγκέ. Βρε, άσε το Κοσιόνι. Θε να κάνει εκπομπή με τον Τζατζαρά, πάνε 3% να πεινάσει. Αφού είσαι με τον Ραπτόπουλο, άκουδο. Άκουδο κόκκινο. Αφού είσαι με τον Ραπτόπουλο εδώ, δια Τζατζαράδε και εχθρού του Ραπτόπουλου δεν μιλά. Ακού, άμα γουστάρει, τράβα τον αιματιόν σου, πάνε με τον Κόλκα και τον Τζατζαρά και να. Άμα θες φύγει, έχεις κόλλο να φύγεις. Άντε τράβα με τον Τζατζαρά κάνεις εκπομπή. Ας ακούν. Εγώ άμα φύγω, ναι. Γιατί αφιώ. Έχει κόλλο. Εγώ μόνος μου να κάνω εκπομπή, 10 κόλλους έχω. Σαν το δικό σου. Άντε μπράβο. Θα πεις για τον και λες Κοσιόνι και τέτοια, αυτά τα πούστηκα τώρα. Άιντε, πάμε παρακάτω τώρα. Άιντε τώρα, κόκκινε. Το τι είσαι ρουφιάνο το ξέρουμε. Ο τι είσαι ρουφιάνο το ξέρουμε. Ο τι είσαι ρουφιάνο το ξέρουμε. Άντε, μπράβο, δεν παρεκτρέπομαι καθόλου. Αυτά τα πονηρά. Όποιος θέλει να μιλήσει, μιλάει. Αυτά τα πονηρά, και αυτό θα κάνει, άστα για σένα. Ο Ραπτόπουλος, όποιο θέλει να τον βρει, α έρθει να τον βρει. Από το Facebook θέλει να βρει ο Τζατζαρά, θέλει να έρθει ο Μίρτσο, θέλει να έρθει οποιοδήποτε. Με τα Facebook δεν μαλώνω. Εσύ που είσαι Φλόρο και είσαι γενιά των Φλόρων, τράβα στα Facebook. Και αν θες να κάνεις με τον Τζατζαρά, πάρεις 3%, τράβα με τον Τζατζαρά κάνεις εκπομπή. Και για τον Καμόρα, λίγο είσαι να μιλήσεις. Στο λέω δημόσια. Γιατί ο Καμόρα είναι παλικάρι. Γελάς, ε. Δεν κατάλαβα από πού. Τέτοιο εκνευρισμό και τέτοιο λογίδριο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα φάτε τις μπουνιές σας, ένας-ένας, θα καταλάβετε τον εκνευρισμό. Περιμένω. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιτε, όποιος βρει στο Μετρόπολη, φίλος σου είναι. Και αβάντα θα τον κάνεις. Άιτε μπράβο. Τι είμαι το ψωμάκι που τρως τόσα χρόνια εδώ. Καχάριστε. Εσύ είσαι ο αχάριστος. Γιατί είμαι αχάριστος. Ο Τζατζαράς και ο Ματζαράς και αυτά τους κάνεις διαφήμιση. Και φίλος μου είναι, μα είναι φίλος σου, γιατί δεν κάνεις εκπομπή με το φίλο σου. Για τραβήξτε να δούμε. Δηλαδή εσένα όλοι τι δηλαδή. Βρε άιτε φύγε από εδώ πέρα τώρα. Καραγκιόζη. Πάμε. Ναι. Βρε άσε καημένε τώρα. Πάμε λέγε. Λέγε άιτε μπράβο. Άιντε μπράβο πονηρή, Ρουφιάνο Πασόκη τώρα, άιντε. Ναι. Άιντε από εκεί πέρα, καταστροφής του έθνους να πούμε. Λέγε φίλε. Ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μιλήσω με τον Κόκκινο θέλω. Να μιλήσω. Γρηγόρη. Έλα. Γρηγόρη, γεια σου, έλα, γεια σου. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι κοντά του,
Θέλω ένα πράγμα να τον δει τον διπλανό σου. Γιατί μερικές φορές πραγματικά. Άμα είσαι άντρας, μίλα με μένα. Αυτά τα αδερφίστηκα μα και τον Γρηγόρη, άμα θες μίλα μαζί μου. Το παρισμένο σου. Κάτσε τώρα πονηρό και εσύ. Θες να μιλήσεις μαζί μου. Το παρισμένο σου. Θες να μιλήσεις μαζί μου, ρε. Ρε, θες να μιλήσεις μαζί μου. Άντε, μπράβο, μίλα μαζί μου. Για μιλήσα με τα Γρηγόρη. Για μιλήσα με τα Γρηγόρη. Μίλα μαζί μου. Λέγε, σ' ακούω. Δεν θέλω να κάνω μόνο. Λέγε, ρε, σ' ακούω. Εγώ, λοιπόν. Άντε με τη γυναικεία τη φωνή μας βγήκε τώρα στο ράδιο. Με τη γυναικεία τη φωνή. Ναι. Άντε μπράβο. Δεν ακούει. Θα ακούσει. Δεν σε ακούω, ρε. Και δεν ακούσε, ρε. Λοιπόν, πρώτο. Και στο φίλο να μιλήσει. Λέγε. Όταν μιλάς για θέματα εκκλησιαστικά, θρησκευτικά, αυτά είναι καλά να τα αφήνουμε. Όχι, δεν τα αφήνω, ρε. Δεν τα αφήνω. Δεν τα αφήνω. Άντε μπράβο! Μιλήσουμε, άντε μπράβο! Μιλάτε και για τα εκκλησιαστικά! Και για τα εκκλησιαστικά θέματα! Και για τα εκκλησιαστικά! Και για τα εκκλησιαστικά θέματα! Θα μα πει γιατί! Θα μα πει γιατί η Εκκλησία και Τσίπρα απαγορεύουν το συλλαλητήριο! Με τη γυναικεία τη φωνή που με βγήκε δεν με υπερασπιστεί! Με τη γυναικεία τη φωνή. Ρε, ακούσε λέω εγώ. Να βγείτε και να πείτε γιατί κατατροπώνετε το συλλαλητήριο Εκκλησία Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Θα μας κάνεις μάθημα εσύ. Θα μας κάνετε μάθημα. Αποτρέπετε τον κόσμο να πάει στο συλλαλητήριο. Οι ιεράρχες της Εκκλησίας και ο Τσίπρας. Έλα μου δώσε εσύ μία. Σε κάτσου κάτι μπουνίδια. Χωρίς αγώνη θα μείνεις. Έλα από εδώ να σε δω. Άντε μπράβο με το χέρι. Πάμε παρακάτω. Είναι overdose, δεν το έχεις καταλάβει. Overdose. Είναι overdose. Overdose. Έλα με εδώ σε σήμεια με τη γυναικεία τη φωνή. Κάτσε το πιεσόμετρο, λέω κάτσε να τον πάρω την πίεση. 9, 8 με 12 έχω ρε. Τώρα. Ναι. Τώρα που λέξεις. 28 με 8. Περιμένω ρε. Πάμε. Όχι ρε, σε παρακαλώ. Πες. Όχι ρε τον κύριο Κόκκινο. Όχι ρε τον κύριο Κόκκινο. Άλλο είπε ρε. Φιλίες με τους Πασόκους εδώ. Δεν ξέρεις. Έλα φίλε. Ναι. 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 Εγώ είμαι Κώστα. Ναι, Χρυσέ μου, εσύ είσαι. Γιατί με λες ρε Κωστάκη έτσι. Τι του Σαμίλιδη ο πατέρας είμαι. Του. Του Σαμίλιδη ο πατέρας είμαι. Του Νίκου. Ναι, βρε. Του Άρχοντα ο πατέρας είσαι. Κωστάκη μου. Σε έβρισε. Θέλω να μάθω πότε θα γίνει το συλλαλητήριο ρε Κώστα. Θα σε πει, για πρώτη φορά θα σε πει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος πότε θα γίνει. Αλλά αυτοί λένε να μην πάμε κάτω. Και ο Κόκκινος κάνει την κότα μια ζωή. Φιλίες με τον Τζατζάρα. Για πρώτη φορά, Κώστα μου, θα κατέβω κάτω. Να κατέβεις. Φιλίες. Έλα να σου πω και κάτι. Ναι. Πολλά λεφτά θα παίρνατε ναι. εάν πηγαίνατε σε σχολή με ηθοποιούς και τέτοια. Όλα τα λεφτά θα έπαιρνες. Τι σχολή να πάρω. Θα έτρωγε και η κόρη σου, θα έτρωγε και η τούμπα όλη. Και πού δεν ξέρω ότι τρώει όλη η τούμπα τώρα. Άκους. Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε όλοι, έτσι. Να πηγαίνουμε σε σχολή, σε τι σχολή να πάμε. Άκουσες. Σε τι σχολή να πάμε. Τυφλό. Άστο ρε αυτό, σε σχολή ηθοποιό ρε. Δραματική σχολή ρε. Ναι, δεν βλέπεις. Χεσμένοι στο τάλιρο όλοι οι ηθοποιοί. Πλάκο στο ξυλογυναίκα ο άλλος για να τους πάρουν χαμπάρι. Μπράβο. Είναι δυνατό. Κώστα. Ναι. Δεν υπάρχει ηθοποιό σαν και σένα σήμερα. Έτσι λέει φίλοι μου, όλοι ήταν οι άλλοι πεθάναν. Γιατί σου μιλάω γνήσια. Όλα τα λεφτά θα έπαιρνες. Τον Κόκκινο να τον είχα μαζί μου εκεί πέρα. Τον Κόκκινο να τον είχες εκεί για καμιά φάπα. Ναι, αφού δεν μπορεί να δώσει φάπη, εσύ να δίνει ο Φαλακρός καμία. Όχι, δεν κατάλαβες. Μέσα στο σχέδιο της τοπίας είναι. Αναμαλώνουμε, ναι. Άμα σε πω Τζανετάκο δεν θα παρεξηγηθείς. Άσε τώρα, ο Τζανετάκος μπροστά στο Κόκκινο είναι μια τρίτη. Τώρα, άμα στο πω, δεν παρεξηγηθείς. Έτσι που το έπεσα ατυχέστα. Εντάξει, ήταν ατυχές. Όχι, εγώ το είπα καλλιτεχνικά. Δεν το είπα. Λάθος, για να σε προσβάλλω. Το είπες με λάθος τρόπο, όχι. Μα δεν σε έβρισα. Με λάθος τρόπο το είπα. Ατυχέστα. Άσε, έχει ωραία ψαλοταβέρνα, μην τον κολλάς. Μ' ακούς. Δεν με ενδιαφέρει. Θα πάρεις την κόρη σου και θα πας εκεί πέρα στον Παντελή Αγία Τριάδα για να μην κάνουμε διαφήμιση να παίξει στη θάλασσα. Και το τραπέζι είναι δικό μου. Τέλειος. Πάρε και το κόκκινο, αλλά μην φάει πολύ. Το έφαγε το ψάρι. Πάει. Το έφαγε το ψάρι. Θα βάλω δύο γλωσσίτσες, ένα λαδράκι και ένα μικρό φαγκρί για το κόκκινο. Ναι. Τι μικρό φαγκρί, τώρα με προσβάλλεις, κάτσε τώρα. Και λάτε από εκεί να μιλήσουμε, μήπως δώσουμε καμιά διαφήμιση. Τελείωσε. Κύριε, τι θες, μωρέ. 3-200 είναι το αγαπημένο μου, να ξέρω. Μας βρίζουν οι άλλοι.
ο κόκκινος φίλος. Μας εκνεύρισες να πούμε. Εντάξει Κώστα. Ναι φίλε. Εντάξει Κωστάκη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε, να είσαι καλά Γιώργος παιδί μου. Ρε κόκκινο, ο τύπος δίπλα σου πρέπει να παίρνει κόλλα. Δεν λέω τι άλλο είπε. Γλώσσα δεν βάζει μέσα, έχει μεγάλη κάβλα για το μικρόφωνο, αλλά να αφήνει να αρθρώσει καμιά κουβέντα. Ούτε του αγρότε δεν αφήνει να μιλήσουν. Α, ξέχασα. Πες ότι θα γελάρει η ΑΕΚ το Σάββατο, μη χαλάτε το γούρι. Στέφανε, σε εκτιμώ και σε σέβομαι πάρα πολύ. Δεν λέω, δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο Κωστής. Έχουμε μια ενημέρωση για κάθε παιχνίδι. Απουσίες παικτών, ποιος θα είναι διαιτητής, ποιο είναι το κλίμα. Αποβολές. Βλέπουμε τα πάντα. Επεισόδιο με κούγια. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε, αυτό μεταφέρουμε. Δηλαδή, για να δώσει ένα προγνωστικό, λαμβάνει πολλά πράγματα. Αυτό καλά ο διπλανός μου έχει ένα κόλλημα. Το μόνο κόλλημα, γιατί χάνει στοιχήματα και προγνωστικά πολλές φορές. Λέει, βλέπει Φερρυππίν. Δεν έχει φέρει καμία ισοπαλία ο Ολυμπιακός. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι ικανός να τον παίζει χ. Είναι έτσι, όχι. Είναι έτσι, ρε. Ράπη απίστευτο. Ο πιο όμορφο μαύρο είναι ο Θωμάς Μαύρος. Λοιπόν. Ρατόπουλο, πότε θα φάμε καμιά αρκούδα. Φίλε, με έχουν πάρει από εκείνο το χωριό και μου λένε ότι θα το σκοτώσουν άμα το βρουν. Γιατί αφού ο Αλβανός σκότωσε την αρκούδα, οι Αλβανοί σκοτώνουν τις αρκούδες. Ψέματα είναι. Αφού οι Αλβανοί και κάνουν και καλό στην κοινωνία. Γιατί άμα πας σε κάνα καφετέρια και να δεις καμιά αρκούδα δίπλα σου. Έτσι. Σιγά, μη. Αυτό βογά. Που σου λέω. Ναι. Α, λέει. Αδέρφια, καλησπέρα. Επειδή στον ΠΑΟ κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν ξενοδοχείο, μήπως έχει μπλεχτεί ο Ολυμπιακός για μολέδο, μήπως πρέπει να του κάνει το κάζο του αιώνα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ξυπνήσου τους λίγο, τρελός είμαι εγώ, αλλά για να διάδει το λίγο, επειδή καμιά φορά από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Αυτό που σου λέω λέει, δεν είναι από το μυαλό μου, αποκλειστικά στα μέρα έχει αρχίσει σιγά σιγά να βρωμάει ο τόπος. Το λένε και οι δημοσιογράφοι και ο απλός κόσμος. Ρε φίλε, αν θέλει να φάει το κεφάλι του ΠΑΟ και επικοινωνιακά, εμείς τα φταίμε. Βέβαια, σωστό. Λοιπόν. Μπράβο ραπ, καλά τα είπες. Κόκκινο λέει να τα διαβάσεις. Ποια να διαβάζω ρε. Διάβαστα. Τι να διαβάζω. Διάβαστα όλα. Αυτό στέλνει συχνά και με βρίζει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Στην γένεια το Χριστό το σχεδιάζουν μαύρο λέει. Πιθανότητα μαύρο ήταν. Βέβαια, το σχεδιάζουν μαύρο. Έτσι με είπε από κολόγο. Και λέει δεν θέλω να έρθω λέει για να μην δημιουργήσω ταραχή λέει στους χριστιανούς. Πασχάλ, θα φας έναν σουλτάν με ρεμέ. Γιατί είσαι, όταν λες βλακή. Γιατί είσαι ρατσιστής τώρα. Τώρα είσαι ρατσιστής. Δηλαδή αν ήταν ο Χριστούλης μας μαύρος θα ήσουν ρατσιστής. Δεν τον δεχόσουνα. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Α, δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει. Κάτι ηρεμιστική να σταματήσει, Γρηγόρη, μας πήρε τα αυτιά, λέει. Τι τον έπιασε. Το παρισμένο σα λέω είναι. Πάμε, κόκκινε. Κοιλιά μας κάνεις. Κοιλιά, πάμε. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Κοιλιά μας κάνεις, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά παίρνω ραπ και κόκκινε. Θέλω να απαντήσω λίγο στο φίλο της ΑΕΚ που είπε ότι είμαστε Ολυμπιακός της Βόρειο Ελλάδος. Θέλω να του πω ότι. Αυτές τις μεθόδους χρησιμοποιείτε πάντως. Ναι, η ΑΕΚ κάνει ακριβώς τα ίδια πλην από αυτό με τους δανεικούς. Γιατί δεν έχει ούτε για αυτή να παίξει. Θα δώσει και δανεικούς. Όλοι το ίδιο κάνετε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει 4 παιχνίδια στο δεύτερο γύρο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 2 και η ΑΕΚ θα παίξει και αυτή 4. Το ένα το παίξει με τα Γιάννα. Θα λέω 4, ενώ 4 μάτς θα ίσια και οι 3 οι ομάδες. Άλλο. Πρέπει να πάρουμε χαφ στο κέντρο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, δηλαδή, σωστό. Ο Τσίμηρο, το Κάνια, ο Σάκοφ, όλοι αυτοί μαζί έναν δεν κάνουν. Ναι. Δηλαδή, γίνεται να έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 χρόνια χαφ, ο οποίος είναι ανάλατος. Box to box. Κάρτα, ναι, δεν ναι. Δεν μιλάει στο διαιτητή. Δηλαδή, δεν είναι. Αυτός κάνει φάουλ και ζητάει συγγνώμη. Τι να πω, δηλαδή. Θέλουμε έναν σαν το Σιμόες. Το μόνο που ζηλεύω από την ΑΕΚ είναι το Σιμόες, τίποτε άλλο. Αυτά. Να είσαι καλά. Έγινε, bye. Συλλαλητήρο σου λέει το Σάββατο και στο Φλαμίνγκο που τραγουδούσε η Άτζελα δίνει κενό φουρτάκι. Μάλιστα. Ωραίος. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Άλλο είμαι. Η πατρίδα μας και άλλο τα συμφέροντά μας. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Γρηγόρη. Να μιλήσει με όποιον θέλει. Φίλε μου. Γρηγόρη. Ναι. Μπορεί να μου πει σε παρακαλώ αν ο μόνος που μπορεί να μιλάει και να βρίζει στην εκπομπή σου είναι ο διπλανός σου. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποιον έβρισα, ρε. Σίγουρα δεν μπορείτε να βρίζετε. Ποιον έβρισα. Θα σου πω. Ποιον έβρισα. Μην μιλάς λίγο ρευλαμένα. Ποιον έβρισα, ρε. Φίλε, να σου πω το εξής. Έβρισα κανέναν. Λέει η λογική. Θα πληρώσουμε πρόστιμο τουλάχιστον να το γουστάρουμε κιόλας. Τα πρόστιμα από εσάς θα πληρώνουμε. Αυτή έβρισα κανένα, κύριε. Σας έβρισα. Σε έβρισα, ρε. Σε έβρισα. Πώς το ο ηλίθιος, ο ηλίθιος. Εσύ βρίζεις. Τώρα γιατί τον αποκαλείς ηλίθιο. Γιατί δεν βρίζεις. Τεκμηριωμένα. Γιατί ρε.
πες τον ότι είσαι ηλίθιος. Άστο να ρε. Για... Άστο το παιδί. Σκάσε λίγο. Άστο το παιδί. Έλα εδώ ρε παιδί του Πολυτεχνείου. Ποιον έβρισα εγώ. Μπορείς να μιλήσεις. Έκλεισε. Έκλεισες ε. Έπρεπε να σε έχω να σου δώσω δυο στη μασέλα. Να στη βάλω με στο λαρίνκι τη μασέλα. Μπορείς να χτυπήσει γυναίκα όπως ο άλλος ο φερός. Όχι γυναίκα. Γέρο θα το χτύπαγα ναι. Πώς μπορείς να... Γυναίκα όχι. Γέρο πώς θα χτυπούσα. Πώς θα χτυπούσα. Σε χαστούκι. Επόμενη γραμμή ναι. Άμα είναι σαν κι αυτό. Σκουπίδια. Έλα φίλε ναι. Γιατί εγώ με νέα δεν τώρα. Άστο, σκουπίδια λέει. Λέγε. Έλα. Λέγε. Ου σκουπίδια. Ου. Ζηλεύεις ε. Λέγε. Ου σαβούρε. Ζηλεύεις ε. Σαβούρε ναι. Λέγε. 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 Αφού ακούς σκουπίδια γιατί τα παίρνεις και λέγε. Λέγε. Γιατί τα παίρνεις και δεν αντέχετε. Ορίστε. Δεν αντέχετε. Λέγε κόκκινη, το, ναι. Κόμμα σου, το κόμμα σου και ο ιεράρχης σου δεν μας αφήνουν να πάμε στο συλλαλητήριο. Κακός η εκκλησία είπε να μην πάει ο κόσμος στο συλλαλητήριο. Κακός, αυτό έχεις να απαντήσεις. Yeah. Αυτή είναι χαμηλόφωνα. Κακός η εκκλησία. Λέει, τι πρέπει να πω. Τα πεις καλά, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Γιατί να πω. Επιτρέπετε να αφήνετε τον κόσμο κλειδωμένο μέσα στο σπίτι. Πρέπει να μάθεις. Ανέκφραστο. Θα πρέπει να μάθεις σημαίνει ελεύθερη βούληση. Ελεύθερη βούληση, ε. Πού να αφήσουν οι θρησκείες ελεύθερη βούληση. Κατευθυνόμενους θέλουν. Και τα κόμματα θέλουν κατευθυνόμενους και οι ομάδες θέλουν κατευθυνόμενους. Εγώ δεν λέω τον κόσμο να πάμε όλοι στο αλητήριο. Δεν ξέρω, γιατί από τότε που είπε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και η Εκκλησία όχι, σας βλέπω λίγο χαμηλόφωνα. Από τότε που βγήκε ο Ζουράρης. Από τότε που βγήκε ο Ζουράρης στο ράδιο εδώ στο Βαρδάκι, βλέπω μια νοχελικότητα στο θέμα του συλλαλητηρίου, κύριοι. Ευπατρίδης Μακεδόνες. Έλα, έλα φίλε, ναι. Να μ' ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Αλέξανδρος από κο. Αλέξανδρος από κο. Θέλω να πω ο Παπαδρέου, το μόνο καλό που έκανε ναι. Ήταν ότι θα έκανε πόλεμο για το σεισμίκ, τίποτα. Ναι, αλλά δεν τον έκανε όμως. Δεν τον έκανε. Δεν τον έκανε γιατί υποχώρησαν οι Τούρκοι. Μ' ακούτε. Άρα είμαστε υπέρ του Αντρέα. Απέρ του Αντρέα, μόνο το καλό που έκανε, είπα. Στην Ελλάδα. Μπράβο. Αυτό ήταν το μόνο καλό. Έκανε κι άλλα. Έκανε κι άλλα. Δημιούργησε κόκκινους. Δημιούργησε κόκκινους. Κόκκινους και πράσινους και κίτρινους. Εσύ τι κόμμα είσαι, μιλάς για τον Αντρέα. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία ψηφίζω. Oh. Αλλά τώρα ψηφίζω Χρυσή Αυγή γιατί ψήφισα Τσίπρας το 15 και έφαγα το λαγό στο... Έφαγε φόλα. Έφαγε στα... επειδή δεν οικονομούσε γι' αυτό. Α, τέτοιος είσαι. Μακεδονία είναι ελληνική και ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Χαίρετε. Χαίρετε. Είναι δικός μας άνθρωπος αυτός. Και αυτός πίνει. Δικός μας άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει αυτός. Έπεσε μέσα. Έτσι. Ορίστε. Ναι. Ναι. Ναι κύριέ μου. Εγώ είμαι. Ναι κύριέ μου. Ένα quiz θα ήθελα να βάλω. Να βάλετε όσα quiz θέλετε κύριέ μου. Ο ευρώ να αμυφθήσει. Ναι. Αμυφθεί. Τι θα πάρει. Μην είναι κόκκινε μασάς. Όχι. Είπα ότι θα πάρει. Θα πάει. Τι, ναι, καλά, ναι. Ένα τραπέζι του Κρικέλα. Ο Κρικέλας έκλεισε, ρε. Τι παπατήσετε. Ο Κρικέλας 20 χρόνια έκλεισε. Αυτό μπορεί να παίρνει από το Ουσμπεκιστάν. Πήγε στη μηχανή του χρόνου και βγήκε. Ρε φίλε στο Ουσμπεκιστάν, μένει. Δεν το λέω. Για κάνε το quiz. Ποια θα είναι η επόμενη ομάδα που θα παίξει κομπλέ εναντίον του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός. Ω, ζηλεύουμε. Ωραία, ωραία. Ζηλεύουμε. Εσύ είσαι Αριανός ή Ηρακλειδέας. Όχι. Τι είσαι. Γιάννενα. Γιατί σε ενοχλεί. Εμένα όχι, με ενοχλεί άλλο πράγμα. Τι. Αυτούς που βρίζανε τους γλύφουν τώρα. Καλά κάνουν. Η ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Καλά κάνουν. Καλά, καλά. Αλλά μην ρε φίλε, δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο. Δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος σε αυτόν τον κόσμο. Οι περισσότεροι πάνε με τα καλά και συμφέροντα. Α, μπράβο. Εντάξει. Τι λέγανε πρώτα. Δεν θέλουμε να γίνουμε χαλίφης. Στη όχι. Θέση του χαλίφη. Αλλά τώρα που λέει ο Σαββίδης όχι στο συλλαλητήριο με τον Τσίπρα, δεν βγάλαν καμιά ανακοίνωση να πούνε ενάντια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον Ερασιτέχνη που κάνουν τη μούγκα. Ότι εμείς ρε παιδιά θα πάμε και στο γήπεδο και στο συλλαλητήριο. Να σε ρωτήσω. Κανένας. Στο θεσμό του κυπέλλου έχεις περάσει, ε. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Έχεις πέρα. Όχι, έχεις πέρασει, είσαι στους 8. Θα παίξει τώρα, ναι. Ναι, εντάξει, γιατί δεν μου λες, αν μπορούσες να έχεις ένα κίζα και να πάρεις ένα κύπελλο σχέδιο, θα το πανηγύριζες ή όχι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν το πανηγύριζα. Δεν το πανηγύριζες. Είναι γιατί δεν έχει το κίζα. Δεν το πανηγύριζες. Όχι. Δεν το πανηγύριζες. Δεν το πανηγύριζες. Δεν το πανηγύριζες. Δεν το πανηγύριζες. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, στο Άλμα Ισύψος, ένας πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής Στίβου έδειξε τη θέλησή του και νίκησε, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Το ανάποδο άλμα. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να. Δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Το γνωστό κουρεματάκι? Ναι, ναι. Πώς πάει ρε Μίλτο? Πώς να πάει ρε φίλε. Έχουμε και εμείς οι τρελούς. Να, μπήκα ηλεκτρικό το πρωί. Σπρώξω ένα, σπρώξω άλλο. Πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί. Μου λέει ένας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος να είσαι ρε φίλε, του λέω. 8 η ώρα το πρωί είσαι σαρδέλα στον ηλεκτρικό. Ποιος μπορεί να είσαι τέλος πάντων? Πρέπει να είναι η Σελήνη που μπήκε στον κρυό πάντως και μας έχει κάνει άνω κάτω. Όχι ότι πιστεύω σε ζώδια, αλλά να έτσι για να περνάει η ώρα, στα λέω. Βέβαια, δεν μπορεί να μην έχουν καθόλου βάση. Αν είναι έτσι. Λογοδιάρεια. Ο τύπος της διάρειας που το Ταζεκτάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ταζεκτάν. Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της διάρειας. Να σου πω, τυχαίτη την περνώ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilon.net. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilon.net. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall. Νέα επιτυχία της Gina Vista. Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Βαρκελόνη και Μαδρίτη. Πέτω με άτσα, μαλλινίσουν μουτσα μάτσα. Για μεγάλες καθημερινές προσφορές, πρώτο τραπέζι Vista. Με ανανεωμένη πλατφόρμα, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και mobile site που αλλάζει τα δεδομένα. Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Για τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος με απίστευτη προσφορά για τους φίλους οδηγούς ταξί, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε 10 αυτοκίνητα, 10 έχουν μείνει, 10 Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή. Θα το βρείτε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή
στο 2310-596-596 για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε στις γραμμές, υπενθυμίζω ότι έχουμε 2-3 εστία για τον ΠΑΟΚ, α-3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Έλα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να δώσω μία απάντηση, Ραπτόπουλε, σε αυτό το ερώτημα που καλά κάνεις και το θέτεις. Τα κόμματα και η εκκλησία γιατί μας αποτρέπουν να πάμε. Ακριβώς. Για να απλώ απλούστατο λόγο, αδερφέ. Θέλουν να υποβαθμίσουν το μέγεθος του συλλαλητηρίου, να μην πάει ο κόσμος, να υποβαθμιστεί το γεγονός, για να μπορέσουν να κόψουν και να ράψουν στα μέτρα των Σκοπιανών το οποιοδήποτε όνομα. Γιατί φωνή λαού, οργή Θεού. Τι λέει ο δικός σας ο άνθιμος, αυτός που κάποτε πρωτοστατούσε ο Μακεδονομάχος, πειθαρχός στην επιθυμία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, και δεν θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Ας προσέξουν όσοι από τους ιερείς πάνε, ρωτήσω, γιατί υπάρχει κίνδυνος καθαίρεσης. Μισό λεπτό, αγαπητέ Κόκκινη, μισό λεπτό. Από πού υπάρχει ο κίνδυνος καθαίρεσης? Αυτά δηλώνει ο κύριος ο άνθρωπος. Πού το άκουσες? Σε site. Ποιο site, δεν υπάρχει αυτό. Ωραία, ωραία, συγγνώμη. Θα καθαιρεθεί όποιος πάει στο συλλαλητήριο. Γιατί δεν πάει? Ας προσέξουν όσοι από τους ιερείς, δεν τους λέει ευθέως, τον πάει γραφικά. Ο δικός μας. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Συγγνώμη, εάν λένε τους. Συγγνώμη, εάν ο λαός λέει προδότες στους πολιτικούς, πρέπει να λέει και τους ιερείς. Ραπ, άκουσε με λίγο. Αυτό δεν υπάρχει που λες. Πού το διάβασες? Άνοιξε, μπες στο διαδίκτυο σε όλα τα μπλοκ. Πού ρε φίλε, πού παίζουν οι δηλώσεις αυτές? Θες να σου πω το όνομα του τον ιστιοτόπου που διαβάζει αυτό? Το Τρικλοποδιά. Μπες Τρικλοποδιά. Ποια Τρικλοποδιά, ρε φίλε? Πού είσαι, Χριστόδουλε, λέει, χάνουμε τη Μακεδονία μας. Ούτε ο άνθιμος συμμετέχει στο συλλαλητήριο. Και από κάτω έχει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα λέει ο φίλος. Επόμενη γραμμή. Καστορίας... Μη φοβάσαι, ρε Κόκκινε. Το πολύ πολύ να μην μας διαβάσουν όταν πεθάνουμε. Και τι έγινε? Α, βάλεις εσύ έναν ειδικό σε εκεί, να πει. Ρε φίλε, το λέω σε ποιο site πλέον Τρικλοποδιά. Γιατί το Τρικλοποδιά δεν είναι site? Μη φοβάσαι. Αν είναι οι πολιτικοί προδότες, τότε οι ιερείς που δεν μας αφήνουν είναι και αυτοί? Κάνε ένα ερώτημα. Ναι ή όχι? Ποιο ιερέας είπε όχι? Εγώ ξέρω ότι επιτρέπεται να πάει ποιο θέλει. Κόκκινε. Απόλυτη ελευθερία. Κόκκινε, μην εκτίθεσαι στο λαό. Χάσιμο έχεις. Ποιο εκτίθεσαι? Εκτίθεσαι στο λαό. Ότι εγώ θα πάω, δηλαδή. Θα με αφορήσουνε. Τι να σε αφορήσουνε, ρε Κόκκινε? Εσύ θα πας. Αλλά άλλοι 10.000, επειδή το λένε οι άλλοι, δεν θα πάνε. Το καταλαβαίνετε, ρε, ναι ή όχι? Να πάει. Και μην φοβάστε να τα βάλετε με τα κόμματα και την ιεραρχία της Εκκλησίας και με κανέναν. Μάθετε να μην φοβάστε. Μάθετε να μην φοβάστε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριε? Σου λέει μια μπουρδα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, κύριε? Σου λέει μια μπουρδα. Όχι, δεν είναι μπουρδα. Για ποιο λόγο η ελληνική εκκλησία με τον Τσίπρα τα βρήκε και δεν μας αφήνει να πάμε στο συνάδελφο? Δεν υπάρχει γραμμή. Είναι ενάντια. Και τι φοβάσαι? Πάνε. Να μας πείτε, είναι προδότες κι αυτοί? Πάνε. Είναι προδότες οι πολίτες? Πάνε. Μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό, ρε, δηλέ. Πόσα χρόνια θα ζήσεις? Μη φοβάσαι. Οι πολιτικοί είναι προδότες. Οι ιεράρχες που λένε όχι, τι είναι? Και αυτοί είναι προδότες. Φοβάσαι, Κόκκινε. Το πολύ πολύ να μας διαβάσουν όταν πεθάνουμε. Δεν θα βλέπεις τίποτα εκεί την ώρα. Τον τρούλο του Αϊθαράπη θα βλέπεις. Έλα, φίλε, ναι. Ανάσκελα θα είσαι. Χοντρός, χοντρός, ροδουλός. Θα σε βάψει και ο μπαμπούλας να είσαι ωραίος. Έλα, ρε, φίλε, ναι. Ναι. Έλα. Λέγε, φίλε, λέγε. Φοβάται πάλι. Τι να τον κάνω τώρα. Φοβάσαι, ρε. Τι να φοβηθεί, μωρέ. Φοβάται, μωρέ. Βλάκα είναι, ρε. Άστο, ρε. Φοβάται, μην τον κάνει τα ο αρχιεπίσκοπος. Όχι, δεν τον κάνει τα. Ναι. Το Γρηγόρη θα τον αγαπήσουν όλοι. Ναι, αλλά βρωμάει μεθάνιο τώρα το στούντιο. Όχι, ο Γρηγόρης είναι από τα καλά παιδιά. Δικιά μου η μύτη εισπνέει τα αέρια. Γρηγόρης είναι από τα καλά παιδιά που έχει δίπλα. Έχεις μύτη. Μ' ακούς? Εσύ ως εξωγήινος ούτε μύτη. Κωνσταντίνε. Λέγε, φίλε, λέγε. Λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι καλό παιδί και μην μπερδεύεστε. Βρε, ποιος είπε ότι είναι κακό παιδί? Απλά κάνει λίγο παρέα με εχθρούς μας και μας τη χαλάει. Πώς βγάζεις τέτοια προπαγάνδα για τον ΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται να πω. Εγώ είμαι με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και είμαι ενάντια στον ΠΑΟΚ στο συλλαλητήριο. Και περιμένω από το οργανωμένο κίνημα, βγες μανάβη από τον τάφο σου τον οπαδικό και πάρε θέση. Καλό το μανάβη να πάρει θέση, γιατί ξέρω ότι ακούει Ραπτόπουλο. Τον λοιπόν, καλό, τον συγκαλώ σε δημόσιο λόγο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Κωστάκη, αυτή από ό,τι θυμάμαι, ίδια με τη Λάρισα είναι. Η Λάρισα πήρε ένα πρωτάθλημα και αυτή το ίδιο. Τότε μια επαρχιακή ομάδα είναι. Εντάξει. Τι να πάρει τώρα. Τώρα ακούς, την άλλη Τετάρτη παίζει Άκη με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ορίστε. Το βράδυ θα σε πάρω να τα πούμε. Ναι.
Ναι, γιατί η Άκη θα περάσει έτσι με αέρα. Ναι. Με 20 μποφόρ θα περάσει μέσα του Καραϊσκάκη. Λες. Ναι, μακάρι. Ναι. Και μετά περιμένει την Τούμπα μέσα να κάνω τα περσινά πάλι όπως έχασε στο... Ένα είναι το σίγουρο ότι από αυτή τη μάχη θα βγει και κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Ακούς, ας τον ΠΑΟΚ με τον Γκάντε, τον παραμυθιάζεται. Όχι, καλά τα λέει. Αυτή η διαμάχη και το φάγωμα θα ωφελήσει τον ΠΑΟΚ. Σωστά το λέει. Με τι, εδώ χάσαμε από τα καρσόλια της Σουηδίας τώρα, του IKEA και θα πάρω πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ε, πώς για. Τι α. Η Άκη δεν φοβήθηκε τη μοίρα που έπαιζε ο Μαδάρης τώρα, απέξω με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚΑΚΙ. Τι να με πείτε τώρα, τώρα είτε τρελάνει τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει τα πολλολάνει με τον ΠΑΟΚ, με τον Απολλολάνει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Ακού το έχουμε Απολλολάνει. Θα πας στο Αλκαζάρ και θα γελάρεις. Κοίτα, εδώ δεν θα διαφορήσω με τον φίλο μου τον Γρηγόρη. Θα πάω κι εγώ, πάμε μαζί ρε. Να σε πάρω με τον γιατρό ή θα μαλώσετε στον δρόμο εσείς. Είστε και δύσκολοι χαρακτήρες. Πάω με τον άλλο, μαλώνω στα μάξια. Δεν μαλώνω με κορίτσια. Εγώ πάλι δεν μαλώνω. Δεν μαλώνεις με κορίτσια. Ναι. Δεν μαλώνεις με κορίτσια. Παρακαλώ. Αυτός μία ώρα κολύμπη κάνει. Άμα σε πλακώσει στις μπουνιές, ο γιατρός είναι γρήγορος. Δεν μαλώνω, ρε σου λέω. Δεν μαλώνεις με κορίτσια. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Το κάτω-κάτω στη ζευγάρι τώρα. Από ανάμεσα ένα ζευγάρι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα σας. Ναι. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μάλιστα. Αλλά πριν η παρατήρηση είναι πιο ακριβή από την ερώτηση, να ξέρεις. Ωραία. Να μιλήσω για τον αλεξιπτωτιστή, τον προηγούμενο. Ναι. Που λέει ΠΑΟΚΑΚΙ και τα λοιπά. Να μάθει τη βουτιά που έκανε πρώτα και να μην μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Πρώτον. Δεύτερον. Τώρα πάμε για την παρατήρηση. Επειδή πολλές φορές όταν έχετε γραμμές μιλάτε πάρα πολύ. Εγώ ας πούμε πριν με έριξε δύο φορές τη γραμμή. Το ίδιο έχει πάθει κι άλλος κόσμος. Είναι εκνευριστικό, ζητάμε συγγνώμη. Πες κόκκινα ένα συγγνώμη. Πες. Λοιπόν, δεν θέλουμε συγγνώμη, απλώς... Θέλω να πω, λέω συγγνώμη. Με συγχωρείς. Εγώ θα σου πω όσα ήμαρ τον θέλεις. Δηλαδή, με αυτό που λέει τώρα, άμα τον γυρίσω ανάποδα και το σκάσω με το κεφάλι κάτω, θα έχω άδεια. Δεν θα πει συγγνώμη, ρε φίλε. Πες μου, ρε φίλε, ειλικρινά. Δεν θα πει συγγνώμη. Να σου πω εγώ, με αυτά που κάνει, άμα το σκάσω με το κεφάλι κάτω, σαν καρπούζα το βάρος, θα έχω άδικο, πες μου. Δεν θα πει συγγνώμη. Πάμε τώρα λίγο και στην ερώτηση. Όσον αφορά αυτό που λέτε συνέχεια για τους δανεικούς, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν παίξουν οι δανεικοί του ΠΑΟΚ. Ο Χατζησαΐας, ο Ουάρτα κτλ. Κτλ. Ναι. Και κάνει ένα πέναλτι ο Χατζησαΐας. Ναι. Ή εκτελέσει ένα πέναλτι ο Ουάρτα και το χάσει. Τι θα λέει ο κόσμος μετά. Ναι. Το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ. Αυτή είναι η απάντησή σας δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Γιατί εγώ θα σας πω τι λέει. Εγώ θα σας πω τι λέει η μαμά του Χατζησαΐα που είναι Θεσσαλονικιά και πάω οξού. Ξέρεις τι λέει. Τάκλιν στην καροτίδα. Τρέμουν το παιδάκι μου. Τη θα έρθει στην Τούμπα και θα του πατήσει. Τάκλιν στην καροτίδα θα του πατήσει. Για τη μαμά του Άρτα που είναι Ουαρντιανή, ξέρω εγώ, Αιγύπτια, δεν ξέρω. Ναι, ξέρεις τι λέει ο Χατζή Ισαΐας και ο Ουάρτα. Βάλτε μας να παίξουμε. Να δούμε ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι δεν είναι. Δεν του βάζουμε. Για ποιο λόγο, για να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Επειδή φύγανε, όχι για να πάρουν ευκαιρίες. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση το δανεικό που δόθηκαν για να πάρουν ευκαιρίες. Είναι επειδή δεν του γουστάρουν κάποιοι. Ωραία, εγώ υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Άρα το ότι δεν βάζει ο ΠΑΟΚ αυτούς, δεν βάζει ο Ατρόμητος σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν μεγάλη ευκαιρία να ξεγυμνωθεί το σύστημα των μανατζαρέων στον ΠΑΟΚ, αν περάσει ο Ατρόμητος με τον Χατζη Ισαΐα. Αλλά κλάνει πατάτα η εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ. Μην γίνει ρεζίλητος Χιλιώνε. Αν περάσει ο Ουάρντα, ο Γιαννούλης και ο Χατζη Ισαΐας με πρόκριση. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω. Τι να σε απαντήσω. Α κάνει γκέλα ο Χατζη Ισαΐας και τι αν τον πουν, πουλημένο. Έκανα λάθος θα πει. Σιγά. Α, έτσι. Σιγά, έτσι, ρε. Τι να πει. Θα πει βέβαια με τους δανεικούς του δικού σου εννοείται ότι κάθισαν να κάνουν. Ενώ τώρα που δεν θα παίξουν και θα περάσουν. Τον Κυρσάβα τον άκουσε. Τι έλεγε χτες. Δεν άκουσα. Δεν στρέχει τι λέει ο Κυρσάβας. Ο Κυρσάβας. Βάλε λίγο. Ο Κυρσάβας 20 χρόνια βίαζε το ποδόσφαιρο με τον Μαρινάκη και τον Κόκαλη και τώρα το βιάζει. Μπορώ να μιλώ που και όχι, να μην μιλάει ο Κυρσάβας. Κοίταξε, επειδή θα βάζει την κούπα. Να μην μιλάει ο Κυρσάβας και να μην μου το παίζει εμένα κλαψιάρα ο Κυρσάβας. Λοιπόν, άντε. Άκου λίγο τι λέει ο Κυρσάβας. Δεν με νοιάζει τι λέει. Καμιά φορά τα παρερμηνεύουν και τα φτιάχνουν όπως θέλουν. Ναι. Ο Κυρσάβας να βγάλει το σκασμό για 20 χρόνια. Και αν κάνει ο ΠΑΟΚ παρόμοια, 20 χρόνια, θα τα πούμε κάθε χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Ο Κυρσάβας, ο Μαρινάκης και ο Καράπαπας να βγάλουν το σκασμό. Αυτό λέω εγώ. Τέλος, επόμενη γραμμή. Δεν μπορεί να μιλήσει ο Κυρσάβας. Αλλά ότι ο ΠΑΟΚ φοβάται Χατζη Ισαΐα, Ουάρντα και Γιαννούλη, τρέμει. Και η μια περίπτωση θα την πω και στην άλλη. Εμείς ουδέτεροι είμαστε εδώ. Ούτε με τον Κυρσάβα, ούτε με τον Γιωργάκη είμαστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε.
Έλα. Oh. Λοιπόν, η μόνη φορά που συμφωνώ, ρε. Αυτό που είναι μαζί σου, συμφωνώ 1000%. Ναι. Για αυτό που είπες τώρα. Ναι, για. Όχι, έχεις δίκιο. Δεν σου δουλεύω τώρα. Σε επεξεργάζεται. Καλά, εγώ. Η εκκλησία και τα κόμματα να τα παρακάμψουμε και όσοι θέλουμε να πάμε. Θα πάμε, όσοι δεν θέλουμε να πάμε, δεν θα πάμε. Όχι, γιατί ναι, το γουστάρουμε εμείς. Όχι, γιατί θα μας πει ο Χριστόδουλος ή η Εκκλησία ή ο Τσίπρας. Λέγε. Θα μάθετε να σκέφτεστε και να παίρνετε πρωτοβουλίες μόνοι σας. Και να σου αποδείξω ότι δεν το δουλεύω τώρα αυτό που λέω, άκουσε με τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει για τον παπά του Χριστόδουλου, μη συζητάμε, ο Θεός μας απάλλαξε. Λοιπόν. Τι μας έκανε. Μας απάλλαξε. Τι από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο. Γιατί ήθελε να γίνει ο άνθρωπος μακάριος. Πάμε παρακάτω. Είναι η άποψή μου. Πάμε παρακάτω. Άποψή μου. Έλεος δε σύ. Πάμε παρακάτω. Άποψή μου είναι. Η άποψή μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσύ τελικά αυτό που λέει, είσαι υπέρ του συλλαλητήριου ή όχι. Εγώ φίλε, ναι, δεν θέλω να αποτρέψω ούτε να πω πάνε ή κάνε. Εμένα οι τοποθετήσεις μου είναι ότι είμαι πιο ουσιαστικός και πιστεύω ότι εάν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω τα εργοστάσια και, και την ανάπτυξη, θα πολεμήσω. Το όνομα το θεωρώ δευτερεύον. Αλλά θα με κάνουν να πάω στο συλλαλητήριο οι ιεράρχες της Εκκλησίας και τα κόμματα και, τα τηλεοπτικά μέσα, τα αθηναϊκά, τα έψιλον και τα υπόλοιπα. Θα με αναγκάσουν να βάλω ελληνική σημαία από αντίδραση και να πάω στο συλλαλητήριο, γιατί το αποτρέπουν. Δηλαδή, εάν δεν το αποτρέπαν, δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, ενώ τώρα το παπαδαριό και τα κόμματα που λένε ενάντια στα συλλαλητήρια, επειδή είμαι αντιδραστικός, θα πάω τώρα στα συλλαλητήρια. Συμφωνώ μαζί σου. Άντε, πράγμα. Εδώ τώρα. Δεν τους γουστάρω. Ναι, το ξέρω. Άντε. Άμα πήγαιναν αυτοί, δεν θα πήγαινε εσύ. Άμα πήγαιναν αυτοί, τότε θα θεωρούσα ότι δεν πρέπει να πάω. Επειδή δεν πάνε αυτοί, θα πάω. Εγώ κάτι άλλο τώρα θέλω να ρωτήσω. Γιατί είμαι ανώμαλος. Εσύ πιστεύεις. Όλοι οι πολιτικοί από όλες τις πλευρές και η Εκκλησία κάνουν λάθος δηλαδή τώρα που δεν θέλουν συλλαλητήριο. Το ότι δεν θέλουν το συλλαλητήριο η Εκκλησία και το κράτος δεν φοβούνται, αγόρι μου γλυκό, για το όνομα της Μακεδονίας. Γιατί φοβούνται ότι αν μια φορά κατέβει ο λαός ενωμένος για ένα θέμα, θα ξανακατέβει μετά. Και άμα ξανακατέβει μετά, θα είναι διπλό το κακό. Φοβούνται για το άλλο συλλαλητήριο οι μάγκες. Γιατί άμα κατέβουν οι παοξίδες ενωμένοι στο συλλαλητήριο, απαλλαγμένοι από θύρα 4, θύρα 5 κτλ, τότε είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό καλό να πάει υπέρ του συλλαλητηρίου για τελευταία φορά στην οπαδική του αυγή. Που να του κατέβει ο Μανάβης, ξέρεις τι μπορεί να τους κάνουμε τώρα. Αλλά κοιμώνται οι παοξίδες, τα γάρια είναι. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι παοξής, καλό το Μανάβη να καλέσει το λαό του ΠΑΟΚ να κατέβει στο συλλαλητήριο. Ναι. Και να γίνει της Πόπης. Και από πού έχω μετά τον Χριστόδουλο και τον Αρχιεπίσκοπο και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Και καλό επίσης και τον Ορφανό με τον άλλον τον Γκρίο, όπως το λένε, τον Καλαφάτη, να πάρουν θέση ενάντια με τη Νέα Δημοκρατία. Να μην χάσουν το μεροκάματο και να πούνε να πάμε στο συλλαλητήριο. Γιατί αν δεν πάνε, θα πάνε κάτω από τη στοά της Νέας Δημοκρατίας για το μεροκάματο. Αυτή που θέλω να ψωμάχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε ρε Ορφανέ που είσαι από το άλλο κόμμα. Άντε ρε Καλαφάτη. Η Ράπτη που είναι που το παίζει κόμμα ένα 45 χρονών. Γέρασες. Πάντα κομμένη ηλίκια. Κάνε κάτι για την πατρίδα. Εσύ πονάς θα πας στο... Ναι ρε θα πάω. Εγώ θα πάω. Επειδή το Παπαδαριό λέει να μην πάμε, εγώ θα πάω. Επειδή τα κόμματα λένε θα πάμε, εγώ θα πάω. Ναι. Θα την ψώνησα και θα πάω. Μπράβο. Όχι μπράβο. Όχι μπράβο. Όχι μπράβο. Και θέλω να έρθω μαζί σου να πάμε παρέα. Ή απεκρουλιάζεις πουθενά. Μόνο ελληνικέ σημαίες, τι θα βγάλουμε, σημαία του Πασόκ από το σπίτι να πάρουμε. Μπράβο. Τι να πάρουμε, τον Αντρέα, τη φάτσα. Σταμάτα, ρε, έλα, φύγε πέρα, ρε. Σα χλαμάρα. Απαγορεύονται σύμβολα ομάδων, ναι, κομμάτων, ναι, θρησκειών και ναι, πάει λέγοντας. Θρησκειών. Μόνο ελληνική σημαία. Τέλειος. Πάει. Τέλειος. Και αν όντως υπόθηκε αυτό εδώ, αν πραγματικά έχει υποθεί. Ποιο. Από ιεράρχη ότι θα καθαιρεθεί. Ότι υπάρχει κίνδυνος καθαίρεσης όποιου ιερωμένου πάει, ντροπή, μόνο αυτό έχω να πω. Εσύ λες αυτό, ντροπή. Το αν. Εγώ λέω στον Ορφανό και στον Καλαφάτη. Το ξέρεις, αν έχει ποτέ. Δεν ξέρω, όχι. Μπορεί να το είπε κάποιος το υιοθετεί. Εγώ ρωτάω τον Καλαφάτη, τον Ορφανό και τη Ράπτη. Μωρή Ράπτη, σε καλό και σου λέω, αν πας στο συλλαλητήριο, έχεις πρόβλημα της βουλευτικής σου ιδιότητας, καλό τη Ράπτη τώρα να μιλήσει. Ας αφήσει τα γκομενιλίκια και τις φωτογραφίες και να βγει εδώ να μας την πει.
Άντε ρε, κάλεσε την. Όχι κάθε 4 χρόνια, γεια σας, είμαι ευθεία οργανωμένη, ψηφίστε με. Πάμε επόμενη γραμμή. Και την άλλη την Καΐλη. Κάνει την κόμενα κι αυτή. Με τα μάτια τα ωραία. Άντε ρε, Καΐλη, θα κατέβεις. Ή ας σε πει το κόμμα σου μη και τα λοιπά. Είναι η Καΐλη ρε ή δεν είναι. Ιδέα δεν έχεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Μου φαίνεται κάπου είναι. Ναι. Καΐλη λέγεται. Καΐλη πώς τη λένε, ναι. Και εμείς θα σε ακούμε. Έλα ρε γυγάστα. Μογγολό. Πάρε άλλη μία. Πού σε ρε Μογγολό. Εδώ είμαι. Ε, Μογγολός. Εδώ είμαι. Τα κουνάς τα μωρά. Σήμερα είσαι γλυκύτατος. Είμαι γλυκός άνθρωπος. Αλλά άμα θα ψοφήσει. Ναι. Θα γίνει σαν τη μούμια. Τι με νοιάζει εμένα ρε. Όταν το ακούς. Ναι. Θα γίνει σαν τη μούμια άμα ψοφήσεις. Ναι. Όταν δεν είσαι κοντά στην εκκλησία. Ναι. Κάνεις πολλά. Να είναι, ναι, η εκκλησία είναι μαζί μας. Πάντοτε. Να βγει λοιπόν και να πει ναι στο συλλαλητήριο. Την περιμένω. Η εκκλησία. Την περιμένω. Εκκλησία, ναι. Άκου. Η εκκλησία. Τη ράπτη περιμένω. Τον ορφανό περιμένω. Α, τον καλαφάτη περιμένω. Αυτά, τον ονομαστικό. Θα τα ακούσετε όλοι. Τον καράβλου περιμένω. Τον Ιωαννίδη περιμένω. Αυτά μπράβο σου. Α, μπράβο. Μπράβο σου, αλλά για την εκκλησία. Γιατί για την εκκλησία. Τι έχει η εκκλησία δηλαδή. Το αλάθη το έχει. Η εκκλησία έχει. Τι έχει. Ναι. Και η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία, μάλιστα. Οκ, μπορεί. Αγαπώ με πολέ μου. Φιλιά, επόμενο, ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Θέλω να πιστεύω ότι πριν έπεσε η γραμμή, δεν ολοκλήρωσε την άποψη. Συγγνώμη, δεν ρίχνουμε. Όχι, σε τίποτα. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι έπεσε η γραμμή. Πέφτουν γιατί βαράνε όλε μαζί. Ναι, ναι. Ο δικό μα ο Εκαστορία, ορμόμενο Σεβασμιότατο Σεραφείμ, ξέρει τι κάνει μεθαύριο. Έχει όλου του παπάδε με τι οικογένειέ του τραπέζι. Καλά κάνει. Πού θα πάνε λοιπόν ο παπά, στο τραπέζι που έχει ο. Το πρωτοπρεσβύτερο στην ενορία ή θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη. Εσύ βγαίνει τώρα και. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ρε Γρηγόρη, δεν πειράζει. Α μου προσάψει αυτή την κατηγορία. Κάτι ακόμη θέλω να πω. Δεν σε είπα καμία μου άποψη. Μπορώ να μιλήσω. Και κλείνω και δηλαδή, κλείνω. Ποιο είσαι δηλαδή και δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου πάνω σε αυτό. Δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Ναι, ναι, κάνω διάλογο. Αλλά δεν κάνει διάλογο. Μόνο λόγο. Γιατί κάτι αιρετικό δεν αρέσει. Λάθο μου μπορεί να είναι. Ρε φίλε, δεν πάμε. Α, καλά τώρα. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Ναι, κάνε διάλογο. Βγαίνει χωρί όνομα. Δηλαδή, αν με πάρει είπα, τώρα. Αυτό από Καστοριά, πώ δεν είπα, για όνομα του Θεού. Ποιο χρήσε και ποια Καστοριά, τι μου λέει. Δηλαδή, αν πάρει τώρα ο Μητροπολίτη. Ναι, τι απει. Και αποδεικτεί ότι δεν έχει κανένα τραπέζι. Α το πάρει. Και ότι εσύ είσαι μπουρδε. Πρόκληση, ωραία, ορίστε. Για ποιο λόγο να φάει μείνει στο μέσο εξαιτία του. Του ιεράρχε δεν θα φάει. Δηλαδή, έβριστα είναι κάτι τέτοιο. Ρε φίλε, λε μια ψευδή είδηση. Ξέρω αν φοβάται, ρε φίλε. Άστον, ρε φίλε. Φοβάται. Πάμε επόμενη γραμμή. Φοβάται ρε φίλε. Φοβάται φίλε. Το CNN είσαι. Να πω μια κουβέντα τελευταία. Όχι, καμία δεν απείς. Μη φοβάσαι ρε κόκκινε. Καμία δεν απείς, δεν κατάλαβα. Μη φωνάζεις ρε κόκκινε. Τι λέτε τώρα. Μη φοβάσαι ρε κόκκινε. Βγαίνει τώρα και είπε ο Καστοριάς ή ο Γρεβενών ή ο Έτσιπανετ. Το ξέρω αν το είπε. Ναι, να υπάρχει επίθεση να το διαπιστώσω. Οφείλει να έρθει προετοιμασμένο, διαβασμένο, ενημερωμένο. Δηλαδή, να σκεφτώ εγώ ότι μπορεί να με πάρει κάποιο με ναι. Ο οποίο θα πλάσει μια ιστορία ναι. Ή θα υπάρξει κάτι. Το εγώ οποίο... που παίρνω λοιπόν στην μπάλα επάνω 50 σελίδες, γιατί μπορεί να βγει ένα και να μου πει ποιο έπαιξε στόπερ δεξί στη Γιουβέντους και να μην ξέρω και το έχω σημειωμένο, είμαι εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Να έχει σημειώσει. Απαντάω μόνο σε σοβαρές. Εντάξει, σε σοβαρές. Καλημέρα, ναι. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Ραπτόπουλε. Γεια σου Βασίλη. Ποιος Βασίλης. Όσο λες για τον Γρηγόρη ότι φοβάται, τουλάχιστον ο Γρηγοράκης είχε τα άντερα την προηγούμενη εβδομάδα ναι. Που εσύ έλειπες μια μέρα και απουσίωσες να αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή στο συλλαλητήριο. Μπράβο. Πήρε σάρκα φυσικά, και όλα. Παλικάρι. Λοιπόν, άρα καμία εκκλησία δεν φοβάται ούτε ο Γρηγόρης, ούτε εμείς, ούτε έχουμε. Κοίταξε. Καλά τα λες όσο τέτοιο. Στον ΠΑΟΚ, ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση. Όχι, όχι. Ούτε ο κύριος Σιφίδης. Τώρα πήγε καμιά δεν έφυγε μεσημεριάτικα. Γιατί έβγαλε. Μόνο εγώ πήρα 2-3 φορές στην ίδια την ΠΑΕ και τους είπα βγάλτε ανακοίνωση. Μόνο εγώ, δεν ξέρω πώς οι άλλοι και έχουμε γράψει. Ότι... Ναι, δεν βγάλατε. Τώρα για τους συνδέσμους για τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί τώρα είναι σε άλλο κόσμο. Ζούνε σε άλλο πελάκι ευτυχία τώρα. Τώρα τους έχουν παίξει πρωτάθλημα, είναι αλλού στην Κοσμάρα, δεν του νοιάζει. Είχα πει κι άλλη προδοση στον Γρηγόρη να ακυρωθούν τα μάτς που είναι να παίξουν Κυριακή μεσημέρι 3 ώρα. Όσο για αυτό που ρώτησε για τον Σαουάρη, παίζει Σάββατο, δεν παίζει Κυριακή. Μη στεναχωριέται. Βασίλη, είχαμε κάνει ένα διάλογο πριν από μια εβδομάδα
και σου είχα πει εκτός αέρα ότι θα δεις, θα σηκωθούν και οι μούμιας προκειμένου να μην γίνει το συλλαλητήριο, το θυμάσαι? Ναι, αλλά τώρα τα μπασάς τα λόγια σου. Όχι, μα ήδη έχει, οργανώνεται πάρα πολύ καλά και θα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι. Καλό το μανάβι. Κάνουν τα πάντα. Καλό το μανάβι. Εγώ καλό το μανάβι. Εγώ τον κάθε ένα ο οποίος έχει μυαλό. Ναι. Καλό εθνική συνείδηση. Εθνική συνείδηση. Το Πασόκ μιλά. Και συνέστηση του τι του συμβαίνει στη χώρα του. Να κατέβει στο συλλαλητήριο. Κανείς δεν θα του υποδείξει να κάνει το παραμικρό. Μάθατε για μια κυρία που ήταν στο σχήμα του Λεβέντη που μεταπήρησε στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει. Φίλε, περιμένω μέχρι την τελευταία στιγμή να αλλάξουν οι ιεράρχες γνώμη και περιμένω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ράπτη και τους υπολείπους, να πάνε στο συλλαλητήριο. Αν δεν πάνε, θα κατατροποθούν. Λογικά, εάν πάνε, θα μας πει ο κύριος Ορφανός και ο κύριος Καλαφάνης, αν πάνε στο συλλαλητήριο, αν θα έχουν πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε παρακάτω. Αν με τον Τζεβελέκο, όπως το λένε, τον Τζιβιλίκα, έχουν πρόβλημα. Σταμάτα. Όχι, σταμάτα. Όχι, σταμάτα. Λοιπόν. Πόσο κάτω να πάει αυτή η χώρα, γιατί σταμάτα. Μαρία Μουρατίδου. Μουρατίδου. Βασίλης Γκόγκος. Γκόγκος. Τζελέπης Βασίλης. Τζελέπης. Ναι. Αθηναϊκό, πολύ πυριότυπο. Τρία εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ωραία. Ορίστε. Προτελευταίος, ναι. Γεια σας, τέκνα μου. Γεια σου, φίλε. Ευλόγησον. Είμαι ο Μπαμπούλας, θα σας πάσω όλους, αδιάβασα, θα σας θάψω όλους. Μην κάνεις τέτοια αστεία. Αν κάνεις κανένα υπέρηχο, μπορεί να βρεις κανένα βρικόλακα μετά το τηλεφώνημα που μας έκανε. Θα σας θάψω, αδιάβαστος. Φύγε, φύγε, ανόητε, φύγε, ανόητε. Επόμενο. Ακόμη και έτσι. Να δεις με δάνειο που μύρισε. Ναι. Και τον έκανες και άσχημα. Και πάλι ο διπλανός μου. Ένα πράγμα φοβάται μόνο. Ότι όταν δει τα ραδίκια να πω τίποτα άλλο. Όχι, ρε κόκκινε. Είσαι και εδώ φτηνός. Ναι. Και εδώ φτηνός είσαι. Τα αναξιοπρεπή γεράματα φοβάμαι, ρε κόκκινε. Καλησπέρα. Ναι. Και εδώ φτηνώσεις. Τελευταίος, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κωστή, θα πάμε στο συλλαλητήριο όχι επειδή έτσι ξερά είμαστε αντιδραστικοί εκπεπιθήσεως. Εγώ είμαι αντιδραστικός εκπεπιθήσεως. Ναι. Εγώ θέλω λίγο να το δώσω και ένα νόημα. Παρακαλώ. Ναι. Οτιδήποτε κάνει, όπως είπες, η καθεστική ατάξη, οι κυβερνώντες μας, επειδή είναι πάντοτε ενάντια στο λαό, δηλαδή ό,τι επιλέγουν να κάνουν είναι επειδή θέλουν να μας βλάψουν. Ξέρεις, ρε, τι φοβούνται οι ιεράρχες και πολιτεία. Δεν φοβούνται τόσο πολύ. Φοβούνται το ενιαίο κατέβασμα, το χωρίς θεσμούς. Ναι, ακόμα και αυτό. Το τρέμουνε. Δείχνει ότι το συμφέρον τους πάντοτε είναι αντίθετο από αυτό του λαού. Οπότε ό,τι επιλέγουν αυτοί να υποστηρίξουν. Αλλά με αναγκάσανε. Η Τρέμη, η Στάη, η Τατιάνα και οι ιεράρχες και τα και κόμματα. Η Ρουσλάνα! Ναι, στο τέλος να πάω. Μπράβο. Όχι επειδή είναι το ήρτζι σου λοιπόν, επειδή έχεις μάθει ότι ό,τι επιλέγουν αυτοί να κάνουν, μάλλον είναι ενάντια στο συμφέρον σου. Να ανησυχείς άμα πάει ο Ραντόπουλος, θα αποτύχει το συλλαλητήριο. Εγώ δεν θέλω να πάει. Γι' αυτό επιλέγουμε πάντοτε το αντίθετο από αυτό που θέλουν αυτοί που έχουν τα γένια και τα χτένια. Θα σου πω κάτι. Καλό απόγευμα. Ο κάθε ένας πρέπει να έχει την νόηση και την κρίση να καταλάβει πότε πρέπει να λειτουργεί προς συμφέρον της χώρας του και της πατρίδας του. Να μην παρασύρεται. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό για όλους. Φιλική συμβουλή. Ας λένε κάποιοι ό,τι θέλουν. Η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη να πει ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Λίγο μετά τις 2. Να είστε καλά.